Γεια σας. Και καλώς ήρθατε λοιπόν και σήμερα στην εκπομπή της Νίνας και των φίλων. Part. Τώρα, part δεν θυμάμαι, έχουμε κάνει πολλές εκπομπές από τότε, από την πρώτη εκείνη ωραία μας εκπομπή. Λοιπόν, είναι 11 και κάτι της και μέχρι τη μία θα είμαι εδώ μαζί σας, κοντά σας, δίπλα σας, στις οθόνες σας, για να αναλύσουμε και να λύσουμε ό,τι μπορούμε κι εμείς σε θέματα έτσι συναισθηματικο-γουτσουνιάρικα. Ξέρετε. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Σήμερα αποσυντονισμένα τα βλέπω τα πράγματα, διότι ο Ολυμπιακός πάλι παίζει. Και τι θα γίνει επιτέλους με αυτό το Champions League, αγόρια? Ας τελειώνουμε. Να λύσουμε πιο σημαντικά θέματα εδώ. Είμαι εγώ για να ακούσω τα προβλήματά σας, τους προβληματισμούς σας. Και αυτό θα γίνει μόνο αν παίρνετε τηλέφωνα. Να δω τα τηλέφωνα, παρακαλώ. Ναι, ορίστε τα τηλέφωνα, 2-11-55-55-37 και 5-38. Η Νίνα είναι εδώ, παντός καιρού, με βροχή και με χαλάζει, με ηλιακάδα και Champions League, να σας ακούσει και να προσπαθήσει έτσι να σας βοηθήσει. Γι' αυτό σηκώστε τα τηλέφωνά σας, χρησιμοποιήστε τα, ελάτε να βλέπω μια κίνηση σήμερα, μια ενεργητικότητα. Λοιπόν, επίσης θέλω να δω και τη σελίδα μας στο Facebook, γιατί η σελίδα στο Facebook πάντα παίζει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνυματάκια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα like σας, γιατί είναι και αυτά σημαντικά τέλος πάντων. www.facebook.com/ninasnight. Και θέλω να παίξετε μπάλα και εκεί, όπως κάνετε και όπως πολύ καλά ξέρετε. Παίζει ακόμα φυσικά και πάντα ο τείχος. Και πάω να ακούσω το τραγούδι κλειδί νούμερο 1. Να δούμε τι θα δούμε σήμερα. Πάμε. Προσεύχομαι μέρα και νύχτα να μην μου τη φέρει πίσω πλάτα η πλάγια. Προσεύχομαι μη τυχόν και μου κάνει πουτού με κόλπα και μάγια. Προσεύχομαι πιο πολύ μη τυχόν και με πιάσει τα πράσα. Προσεύχομαι και προσέχω συνάμα αφού δεν μου πάνε τα ράσα. Προσεύχομαι μέσα στον ύπνο μη παραμιλήσω και τα βγάλω στη φόρα. Προσεύχομαι μη με καρφώσει κανένας μαλαίας και ψάχνω για χώρα. Προσεύχομαι όταν βλέπω μανούλη να μην είναι η δικιά μου παρούσα. Προσεύχομαι και προσέχω συνάμα αφού αλλιώς δεν θα ζούσα. Και τραγουδάω κρυφά τις νύχτες ένα σπάνιο ρεφρέν, αφιερωμένο με πολύ αγάπη σ' όλα τα λάνια, για να γελάνε όλοι μαζί αλλά και να κλαίνουν με όλα τα κόλπα που ψάχνουν να βρουν να γουστάρουνε. Σπάνια, σπάνια, vamos αλάνια, vamos. Δε μας τουράει ο γάμος, γύρω μανούλια. Vamos Alaña, vamos. Vamos Alaña, vamos. De más tu rayo, vamos. Y no manullamos. Vamos Alaña, vamos. Προσεύχομαι μην από το παρελθόν σκάσει νύχτη καμιά βαρεμένη. Προσεύχομαι και προσέχω συνάμα αφού ξέρω καλά τι με περιμένει. Και τραγουδάω κρυφά τις νύχτες ένα σπάνιο ρεφρέν, αφιερωμένο με πολύ αγάπη σ' όλα τα λάνια, για να γελάνε όλοι μαζί αλλά και να κλαίνουν για όλα τα κόλπα που ψάχνουν να βρουν να γουστάρουν. Σπάνια, σπάνια, vamos Alaña, vamos. Δε μας τουράει ο γάμος, γύρω μανούλια όμως. Vamos Alaña, vamos, vamos πακέτο. Vamos Alaña, vamos.
μου, σαλάνια, κόβηκε το χέρι μου. Λοιπόν, και γιατί να παντρευτεί κανείς, από τη στιγμή που ακούς το μιλιόκανα σου άδει αυτό το εξαιρετικότατο άσμα, ακούστε στίχο. Vamos, σαλάνια, vamos, δεν μας φτουράει ο γάμος. Γύρω, μανούλια, άμος, vamos, σαλάνια, vamos. Και vamos κι εμείς στην πρώτη μας γραμμή. Ναι. Ναι. Μα ναι. Γεια σας, καλησπέρα. Γεια σας, καλησπέρα. Είναι η πρώτη φορά που βγαίνω στην εκπομπή σας. Ω, και πώς νιώθετε γι' αυτό? Χαρούμενη είμαι, γιατί τις προηγούμενες μέρες δυστυχώς λόγω εργασίας κοιμάμαι νωρίς και δεν προλαβαίνω να πάρω γραμμή. Ω, γλυκούλα μου, ποια είσαι? Με λένε Νικόλ. Γεια σου, Νικόλ. Γεια σου, Νίνα. Τι κάνεις, ρε Νικόλ, πώς πάνε τα πράγματα? Πώς να πηγαίνουν, κάνει κρύο όπως λέει και πίσω. Κάνει κρύο, αλλά δεν λέει μόνο δεν κάνει έχουμε. Κρύο. Λέει κάνει κρύο, καιρός για δύο. Είσαι ζευγαρωμένη, Νικόλ? Είμαι ζευγαρωμένη, αλλά ο αραβωνιάρης μου είναι στον Εύρο Φαντάρος. Α, είναι και αραβωνιάρης, καλεσί. Ναι. Δηλαδή δεν είναι απλώς έτσι γκομενάκι. Όχι. Είναι και με τη Βούλα και με τη Βέρα. Ναι, ναι, ναι. Έλα, για λέγε, πόσο χρονών είσαι? Καλά, κοίτα να δεις τώρα, Νικόλ, που έχω φορέσει έτσι το φουστανικό και δεν μπορώ να κουνηθώ ελεύθερη. 21 είμαι, εντάξει, μου λένε είμαι μικρή, αλλά... Είσαι μικρή και παντριές, βρε Νικόλ. Εντάξει, τώρα η παντριά μπορεί να έρθει σε δεκαετία, πενταετία... Αλλά τον κρατάς εκεί. Ποτέ. Ποτέ. Λοιπόν, Νικόλ, έλα να πούμε λίγο μαζί, γιατί μπερδεύτηκα, πήρες πολύ μπαμπούμ. Το θέμα μας σήμερα, να ξέρεις εσύ τώρα, που φαντάζομαι δεν έχεις τέτοιο θέμα, αφού μου λες και αραβωνιάρης και μπλα μπλα, το θέμα μας σήμερα είναι ο φόβος της δέσμευσης. Εσύ δεν τη φοβάσαι? Γενικά δεν τη φοβάμαι, αλλά πιστεύω ότι η δέσμευση περιορίζει πάρα πολύ την ανεξαρτησία και την ατομικότητα των γυναικών κυρίως. Δηλαδή έχεις τους ενδιασμούς σου κι εσύ, βρε παιδί μου, δεν είσαι έτσι πάμε να μαντρωθούμε, να παντρευτούμε? Γενικότερα δεν είχα ποτέ την ευχή, εντάξει είμαι και μικρή να πει κανείς, ο στόχος μου να είναι η παντριά και να κάνω την οικογένειά μου και τέλος. Ναι, όχι. Έχεις άλλα πράγματα γενικότερα στο μυαλό σου, αλλά τον έφαγες τον ντουβρουτζά σου και κάπου αλλάξανε τα πλάνα σου. Τον έφαγα, αλλά τώρα τελευταία και λόγω απόστασης μάλλον κυρίως είμαι λίγο διχασμένη. Μου είπες πού είναι ο γαμπρός? Είναι στα σύνορα. Στον Εύρο. Ναι. Πολύ κουνούπι έχει εκεί και τώρα το χειμώνα, Νικόλ. Τι σου λέει? Από όσο μου λέει δεν έχουν πεθάνει ακόμα τα άτοιμα. Ναι. 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 Και για πες τώρα, δηλαδή τι εννοείς, έχουν αρχίσει ρε παιδί μου οι τσακωμοί, έχουν αρχίσει τα πράγματα να είναι λίγο πιο κάπως... Γενικότερα πολύ ένταση, η τσακωμή είναι η μόνιμη κατάσταση πλέον. Έλα ρε εσύ. Είναι η μόνιμη κατάσταση, τόσο ναι. Πολύ δηλαδή. Γενικότερα επειδή δεν είναι και πιο, να το πω, άνθρωπος που να εμπιστεύεται. Είναι η ζήλια, είναι να με περιορίσει, να ελέγχει, να δίνω αναφορά για το καθετή. Έλα ρε φίλε, έχεις δώσει δικαιώματα τέτοια ρε παιδί μου? Δεν έχω δώσει δικαιώματα, απλά με είχε γνωρίσει, ήμασταν φίλοι πριν κάνουμε σχέση. Και είχα μια άλλη σχέση όταν είχαμε γνωριστεί και είχα αφήσει τη σχέση μου επειδή τον είχα ερωτευτεί, έτσι. Ναι. Και αυτός έχει κακές αναμνήσεις από διάφορα που μπορεί να του είχα εμπιστευτεί για τη σχέση μου ή για το πώς άφησα τον άλλον που ήμασταν αρκετό καιρό μαζί, ας πούμε, ήμασταν 1,5 χρόνο και πιστεύει ότι τώρα που είμαστε και μακριά μπορεί να τον αφήσω πολύ εύκολα, αλλά από τη στιγμή που μένουμε μαζί, έχουμε κάνει μια δέσμευση, δεν καταλαβαίνω πώς μπορείς να είσαι με κάποιον άνθρωπο και να λες ότι θέλω να είμαι μαζί σου, αλλά να μην τον εμπιστεύεσαι τόσο λίγο, έτσι. Δηλαδή, ρε παιδί μου, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτός ο άνθρωπος έχει κάποιες φοβίες μέσα σε εισαγωγικά, επειδή η σχέση σας ξεκίνησε λίγο κουλά, λίγο περίεργα. Ναι, δηλαδή, ναι. Ωραία, αυτό το ότι παράτησες, το ότι χώρισες, και εγώ χοντροειδέστατη κάθε φορά, το ότι χώρισες τον προηγούμενο, δεν του το έχεις εξηγήσει, δεν του έχεις εξηγήσει ότι αγάπη μου, κοίτα να δεις, τον χώρισα, όχι γιατί είναι το χόμπι μου να χωρίζω τον κόσμο, αλλά γιατί ρε παιδί μου, εσένα σε ερωτεύτηκα και είδα παραπάνω πράγματα σε σένα από αυτά που έβλεπα στον εξ.
Δεν του το ανέλησες, δεν του έχεις το μιλήσει. Το έχουμε αναλύσει, το αναλύουμε. Φαντάσου τώρα έχουμε κλείσει χρόνο και μαζί, έτσι. Ναι. Είναι και διαστικός με τις προτάσεις. Τι είναι? Και ακόμα μπορεί να αναφέρεται το όνομα του πρώην σε συζητήσεις. Από αυτόν ή από σένα? Από αυτόν εγώ. Σοβαρολογήσατε? Εγώ η κακομοίρα δεν δίνω αφορμή για τίποτα. Σοβαρά, και τι σου λέει, βρε Νικόλ? Μπορεί να τσακωνόμαστε για κάποιο άσχετο λόγο και να του έρθει στο κεφάλι του και να το συνδέσει με κάτι που μπορεί να του είχα πει για τον άλλον ή υπήρχαν και περιπτώσεις που είχαμε βγει σε κοινή παρέα κτλ. Μπορεί να του εκμυστηρευόμουν σεξουαλικά πράγματα, ήμασταν πολύ καλοί φίλοι, ας πούμε. Και το έχουν μείνει τώρα αυτά και το έχουν κάνει τραύμα. Κατάλαβα. Αυτό βέβαια, Νικόλ, τώρα εσύ κολλάς και σε προηγούμενες εκπομπές. Κολλάς και στην εκπομπή για την απόσταση. Κολλάς και στην εκπομπή φιλία, σχέση και πώς γίνεται αυτό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, ρε εσύ, από φίλος ο άλλος να γίνει έρωτας. Δηλαδή... Εγώ γενικότερα, επειδή με τους φίλους μου είμαι πολύ... Όταν μιλάω για θέματα για πολύ όλα. Αναλυτικά, να το πω έτσι. Οπότε φαντάζομαι τι μπορεί να του έχω πει. Ναι, φαντάζομαι, γιατί και εγώ έτσι ανοίγω το στόμα μου και δεν το κλείνω. Ναι, αλλά από τη στιγμή που επιλέγει να είμαι μαζί μου, να είναι μαζί μου ξέροντας αυτά και να τα βάλει παραπέρα και να μου λέει ότι θέλει να περάσει τη ζωή του μαζί μου, 24 είναι αυτός εντωμεταξύ, θα έπρεπε να πει, ωραία, το καταπίνω και το βάζω στο πίσω μέρος του μυαλού μου μέχρι να φύγει τελείως. Δεν γίνεται με το παραμικρό να αναφέρει παραδείγματα από το παρελθόν. Ρε, Νικόλ, είναι πολύ... Δεν έχει καμία σχέση τώρα η ζωή μας με αυτό. Νικόλ, είναι πολύ δύσκολη η μετάβαση σε τέτοιες σχέσεις. Δηλαδή, όταν με τον άλλον έχεις ανοιχτεί τόσο πολύ, ρε παιδί μου, γιατί... Κοίτα να δεις, αν είχατε ξεκινήσει από σχέση, προφανώς, δεν θα του ανέλυες τέτοια πράγματα, δεν θα τον αφορούσαν κιόλας τον άνθρωπο. Δεν θα είχα αναφέρει για πρώην τίποτα, προφανώς. Εννοείται. Αλλά τώρα που έχει ξεκινήσει κάπως έτσι το πράγμα και ο άνθρωπος αυτός ξέρει τα μύρια όσα για σένα, νομίζω ότι τον κόβω και λίγο ζηλιάρι αυτόν, από ό,τι είναι, μου λες. Ζηλεύει, δηλαδή μπορεί να πηγαίνω σε φίλες μου για καφέ και να παίρνει τηλέφωνο τις φίλες μου να επιβεβαιώσω ότι είμαι για καφέ με αυτές. Έλα ρε φίλε. Ναι, ήμουν την προηγούμενη εβδομάδα, ήξερε ότι θα είμαι με τη φίλη μου, αλλά έπρεπε να την πάρει και αυτή, να δει ότι είμαστε μαζί. Και την πήρε και τι της είπε, έλα εδώ να δεις, ξέρω εγώ, είναι η Νικολική. Όχι, η φίλη μου το ξέρει ότι είναι υστερικό σε μερικές περιπτώσεις, δεν το σήκωσε, το πήρε εγώ καπάκι και τον έκραξα από το κινητό μου. Τι να κάνω, η άλλη. Εσύ έχεις πάρει απόφαση, ρε παιδί μου, ότι αυτός ο άνθρωπος είναι έτσι, θα είναι έτσι και μπορείς, θεωρείς ότι μπορείς από να το... κοντά, είναι και απόσταση τώρα, από κοντά δεν έχουμε τέτοια θέματα, δηλαδή θα τσακωθούμε, δεν θα τσακωθούμε, θα κάτσουμε, θα συζητήσουμε κάτι αν τον απασχολεί, αν απασχολεί εμένα, ήρεμα, face to face και θα είμαστε κομπλέ μετά από λίγο, αλλά από μακριά μπορεί να είναι, να έχει μία αίμονη, να του έχει καρφωθεί κάτι από την ώρα που ξύπνησε και να μου το κοπανάει εμένα όλη μέρα. Ναι, είναι και λίγο αρρωστάκι τώρα αυτό, έτσι. Δηλαδή δεν είναι κατάσταση και πολύ normal. Ναι. Να σου πω κάτι. Είσαστε κάθε μέρα μαζί όταν είσαστε κοντά, Δηλαδή έχετε μια καθημερινότητα κοινή. Γενικότερα η αρχή της σχέσης μας ήμουνα εγώ στη δουλειά όλη μέρα και Σαββατοκύριακα, ήταν και αυτό στη δικιά του τη δουλειά. Πες βρισκόμασταν τα απογεύματα. Δεν έχουμε απολαύσει τόσο ένα στην παρέα του άλλου, δεν έχουμε... περάσει τον τρελό. Δηλαδή, εκεί ήθελα να καταλήξω. Ήθελα να καταλήξω στο ότι αφού ήξερε αυτός ότι είσαι στη δουλειά και στον ελεύθερο σου χρόνο εσύ ήσουν μαζί του, και γιατί να τσακωθείτε, ξέρω εγώ, αφού δεν είχες επαφές με φίλες σου, δεν ήσουν τόσο ελεύθερη όπως είσαι τώρα που αυτός λείπει. Μα και τον ελάχιστο χρόνο μου τον έδινα σε αυτόν, αλλά δεν μου άφηνε περιθώρια να κανονίσεις για κάτι άλλο μερικές φορές. Του έλεγα, ας πούμε, ωραία, θα βγω εγώ με τη φίλη μου, βγες εσύ με το φίλο σου που να τον δεις καιρό. Και ξύνιζε ακόμα και εκεί. Εσύ, ρε παιδί, πού μπορείς να το δεχτείς αυτό? Δηλαδή, δεν ξέρω, ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του όρια και τις δικές του αντοχές. Εσύ, προσωπικά, θεωρείς ότι αυτό μπορείς? Ο άνθρωπος αυτός είναι έτσι. Δεν θα αλλάξει. Οι άνθρωποι δεν αλλάζουν εύκολα, Νικόλ. Πρέπει να φάνε μεγάλη ήττα για να αλλάξει ο άλλος τη συμπεριφορά. Γενικότερα, τώρα αυτό που ανέφερα πριν ότι έχω ενδυασμούς πηγάζει από το θέμα που έχει προκύψει τελευταία, στο ότι εγώ ψάχνω μια καλύτερη δουλειά από αυτή που έχω, η οποία είναι με πενιχρώμιστο, να το πω έτσι. Και ναι. Θέλω να καλώς ήρθες στην Ελλάδα του 2013. Στοιχεί είχα βρει κάποιες ευκαιρίες που ήταν όχι τόσο σε εξωτερικό, μπορεί να ήταν και σε εξωτερικό όμως. Και όχι για μόνιμα, ας πούμε, απλά να έχω κάποια χρήματα. Δηλαδή εσύ είχες... από το στρατό με το καλό, γιατί εκεί πέρα εγώ τον στηρίζω οικονομικά, έτσι.
Γιατί να τι, γιατί τι, Νικόλ. Μέλλον και μια... Νικόλ. Νικόλ. Με ακούς? Ναι, με έχεις πάρει λίγο μονότερμα και δεν έχω καταλάβει τι λες. Είπες ότι είχες βρει μια δουλειά που ήταν στο εξωτερικό. Έχω βρει μερικές ευκαιρίες, έχω πάει σε μερικές συνεντεύξεις. Ναι, και μετά... Με... Γιατί ψάχνω δουλειά και μπορεί να έχω και μια ευκαιρία στο εξωτερικό. Και μου είπες ότι εσύ τον εσύ ρε παιδί μου είσαι ο χρηματοδότης της σχέσης, δηλαδή λεφτά έχεις εσύ να προσφέρεις. Ναι, εγώ, ναι, ναι, ναι. Ωραία, οπότε εσύ ήθελες να κάνεις μια δουλειά για να μαζέψεις κάποια χρήματα όσο αυτός ήταν φαντάρος, δηλαδή δεν θα επηρέαζε το μεταξύ σας. Όχι, όχι. Ωραία, και αυτός τι σου είπε, μην πας. Πέρα από το μην πας, έχει πολύ ψηλά στάνταρ. Εγώ δεν είμαι πτυχιούχος, να το πω έτσι. Δεν έχω τελειώσει κάποια σχολή. Ξέρω μερικές ξένες γλώσσες, έχω δουλέψει γενικά στον τουρισμό και τώρα ψάχνω κάτι καλύτερο. Δεν είμαι σε τουρισμό πλέον και ψάχνω κάτι καλύτερο. Και αυτός ξυνίζει, ας πούμε, με την προοπτική ότι μόλις βγει εγώ μπορεί να έχω μια σταθερή δουλειά και δεν θα με έχει 24 ώρες το 24ωρο να με απολαύσει. Βρε Σιρικόλ, τι να σε απολαύσει, τι μου λες τώρα, δηλαδή συγγνώμη, να τον απολαμβάνεις εσύ, να σε απολαμβάνει αυτός, να απολαμβάνεστε γενικότερα και τι θα τρώτε, πώς θα ζείτε. Αυτό δηλαδή... λέω και εγώ, από τη στιγμή που μου λες, του λέω ότι θες να κάνουμε οικογένεια και να ανοίξουμε ένα σπίτι, με τι λεφτά θα το ανοίξουμε το σπίτι, εάν καθόμαστε, αν κάθομαι εγώ 6 μήνες που θα είσαι μέχρι να τελειώσει και δεν κάνω τίποτα για να το βοηθήσω. Μα συγγνώμη, λογικά έτσι όπως το πάει αυτό, θα σε μαντρώσει και όταν θα είστε μαζί, δηλαδή δεν θα κάνεις τίποτα. Και μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω, θέλει να δουλεύει μόνο αυτός, έτσι. Δηλαδή αυτός να εξελίσσεται επαγγελματικά και εσύ να μένεις εκεί. Ναι, π.χ. είχα κάνει κάποιες αιτήσεις για να προχωρήσω, για να πάω έξω να σπουδάσω και ήταν στο στυλάκι, όχι, εγώ θα κάτσω εδώ και να πας εσύ και αν το κάνεις αυτό χωρίσαμε. Και εγώ θέλω να κάτσω εδώ με τους γονείς μου, να το πω έτσι. Δεν είπα ακριβώς αυτό. Αυτός το είπε αυτό για τους γονείς. Ναι, μου κόβει τα φτερά σε οτιδήποτε θελήσω να κάνω για να ανεβάσω την καριέρα μου. Εγώ είμαι 21 χρονών, έτσι τώρα τα άκλησα πρόσφατα. Χρόνια έχω μια πολλά. Ολόκληρη ζωή μαζί μου. Αυτός κοντεύει τα 25, έχει ζήσει κάποια πράγματα. Έχει κάνει δουλειές, έχει ευκαιρίες. Μπορεί άμα ήθελε να πήγαινε να κάνει τα τρελά πάρτι, ας πούμε. Αλλά εγώ δεν έχω κάτι να ζήσω κάτι, δεν έχω εμπειρίες να πω ωραία θες σε 3 χρόνια να παντρευτούμε, έχω κλείσει τη ζωή μου, έχω ζήσει ό,τι ήθελα, θα κάτσω να στρωθούμε ρε φίλε. Δεν μου το έχει δώσει αυτό, δεν με αφήνει να κάνω τίποτα. Νικόλ, εγώ καταλαβαίνω ότι είσαι πάρα πολύ καταπιεσμένη σε αυτή τη σχέση ρε. Αυτό καταλαβαίνω. Και νομίζω ότι αν δεν γίνει τώρα το μπαμ, κάποια στιγμή θα γίνει, γιατί νομίζω ότι μιλάς με ένταση, ρε παιδί μου. Μιλάς με μπουφ, ξέρω εγώ τι. Έχω το παράπονο στη φωνή μου, καταλαβαίνεις. Αυτό, δηλαδή, okay, συζήτησέ το. Συζήτησέ το τώρα μάλλον, που είναι νωρίς. Μάλλον όχι τώρα. Δηλαδή, είναι και περίεργη φάση σου, μωρέ, εσύ. Είναι και φαντάρος αυτός. Τι να πεις τώρα και τι να πεις από το τηλέφωνο και τι να πεις που αυτός είναι μέσα στην αρνητήλα. Έχει συνειδητοποιεί ότι με κρατάει πίσω ή οτιδήποτε. Μου έχει προτείνει να χωρίσουμε για να προχωρήσω εγώ, ας πούμε. Αλλά εσύ δεν θες. Εγώ τον αγαπάω. Υπομονή έχω. Έχω υπομονή μέχρι το Θεό. Δόξα το Θεό. Δόξα εσύ. Ναι. Και... δεν του έχω πει όχι ρε παιδί μου, δηλαδή μπορεί να κάνει τη μία μέρα μία σκηνή, να γίνουμε χάλια και την άλλη μέρα να με πάρει και να μου πει συγγνώμη που παραφέρθηκα έτσι, ήμουν χάλια, μου είχαν πιέσει, μου είχαν φορτώσει βάρδιες, μου είχαν κάνει, μου είχαν ράνει. Ναι. Εντάξει, δεν γίνεται να γίνεται μέρα παρά μέρα αυτό, αυτό μου σκύρει και εμένα και δεν τον βοηθάει και αυτόν εκεί πάνω που είναι. Ναι, Νικόλ, δεν είναι μόνο το θέμα των τσακωμών. Είναι το θέμα και βασικά είναι αυτό που επηρεάζει και μετά. Ότι κοίτα να δεις, είσαι ένας άνθρωπος που θέλει να κάνει κάποια πράγματα στη ζωή του, που θέλει να εξελιχθεί, που θέλει να βρει μια δουλειά, ρε παιδί μου, να ζήσει κάποια πράγματα, κάποιες εμπειρίες. Δεν είναι απαγορευτικό όμως, και εξοργίζομαι με τους ανθρώπους που δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό, το ότι εσύ έχεις την προσωπικότητά σου, αυτός έχει τη δική του. Και απλώς έχετε επιλέξει να συμπορευτείτε, όχι να γίνει ο ένας ο άλλος. Ακριβώς αυτό. Δηλαδή, ο ραβωνιαστικός okay. μου λέει από τη στιγμή που λες ότι είμαστε μαζί, είναι η ζωή μας. Του λέω, είναι η ζωή μας, είμαι μαζί σου, αλλά δεν πάω να είμαι ανεξάρτητος άνθρωπος και να έχω την προσωπικότητά μου. Δεν θα μου... Του έχω πει μερικές φορές ότι είναι ερωτευμένος με την ιδέα που έχει για τον εαυτό μου και για αυτό που θα με κάνει αυτός. Και μου λέει, όχι, όχι, όχι.
Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό που είπες. Αλλά εγώ τον βλέπω, μου πάνε πάντα όρια και το και θα κάνεις αυτό και αυτό και αυτό και όχι το άλλο. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό που είπες, γιατί πολύ εύκολα μπαίνουμε σε αυτή τη λούμπα του τύπου έχουμε στο μυαλό μας κάτι για έναν άνθρωπο, είμαστε τόσο προσκολλημένοι σε αυτό και καταλήγουμε να ερωτευόμαστε αυτό, την ιδέα και όχι τον άνθρωπο. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, τα λες πάρα πολύ ωραία και θα σου πω κάτι. Το θεωρητικό κομμάτι είναι το πρώτο βήμα για να αλλάξεις κάποια πράγματα. Είναι δύσκολο βέβαια και απαιτεί κάποιο χρόνο να πας από τη θεωρία στην πράξη, αλλά είναι το πρώτο βήμα. Και Νικόλ, θα σου πω κάτι. Δεν νομίζω εγώ από τη δική μου την εμπειρία, ρε παιδί μου, από όσα έχω ακούσει, από όσα και εγώ άνθρωπος είμαι, έχω κάνει τα τούτα μου, έχω κάνει τα κίνα μου, δεν νομίζω ότι θα κρατήσει πολύ η κατάσταση ως έχει. Δηλαδή δεν νομίζω ότι για αυτό πολύ καιρό... Αυτό βλέπω και εγώ, ότι διαλυόμαστε. Κάθε μέρα διαλυόμαστε. Ναι, αυτό πιστεύω κι εγώ. Και δηλαδή και να καταπιεστείς και να προσπαθήσεις όλο αυτό το πράγμα, ξέρεις, να το φέρεις λίγο βόλτα και να πεις ότι εντάξει θα το παλέψω και θα προσπαθήσω. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, είσαι έτσι. Δεν μπορείς να καταπιέζεις το εγώ σου. Εγώ αν δεν είχα γνωρίσει το Σπύρο τον λένε, ναι. Τώρα ό,τι λεφτά έβαζα στην άκρη θα τα έπαιρνα, θα πήγαινα να ταξιδέψω τον κόσμο, να φτάσω στα 25 να πω έχω δει ό,τι ήθελα να δω. Δεν με νοιάζει να κάθομαι όλη μέρα να γαμιέμαι, δεν ξέρω αν επιτρέπεται η έκφραση στη δουλειά. Όχι, δεν επιτρέπεται, αλλά την είπε, συγγνώμη. Είναι η ώρα αργά, εντάξει, δεν πειράζει. Είναι η ώρα αργά, αλλά τέλος πάντων, ναι. Δεν με νοιάζει να κάτσω να καταπιεστώ, να μπω στο καλούπι που θέλει η κοινωνία μας, να κάτσω να σα πείσω, δεν θα με πείραζε. Αλλά δεν έχω κάνει τίποτα. Δεν έχω κάνει τίποτα. Δεν έχω δει τίποτα. Και είναι σαν να έχω, ας πούμε, το δικτάκτορα από πάνω μου, που να με έχει στο κλουβί, ας πούμε, μέχρι να βγει. Και μέχρι να βγει και εδώ που θα είναι, πάνω όταν... το ίδιο θα είναι. Μα δεν έχω κάποια έξτρα ελευθερία. Νικόλ... Απλά μπορώ να του πω στη μούρη, χέσε με. Καταλαβες. Τι. Μπορώ να του πω στα μούτρα του, όχι, θα φύγω ή θα πάω να βγω με τις φίλες μου ή οτιδήποτε. Και να μπορέσουμε να το λύσουμε προσωπικά, όχι να κλείνουμε τηλέφωνα ή ναι, να φωνάζουμε από τα τηλέφωνα κτλ. Ναι, κατάλαβα. Αυτές είναι διαδικασίες που δεν βγάζουν πουθενά γενικά. Η τσακωμή από τα τηλέφωνα είναι πολύ ηλίθιο πράγμα. Αλλά, δεν ξέρω. Δηλαδή, είναι το σημείο που έχω σχηματίσει άποψη, που θέλω να το βροντοφωνάξω. Και ξέρεις, πρέπει να κρατάω και τους τύπους. Δεν γίνεται. Δηλαδή, πρέπει να βοηθάω να καταλάβετε μόνοι σας τι θέλετε και όχι να σας πω Νικόλ, χώρισε, έλεος, ξέρω εγώ. Ναι, εντάξει, οι πιο πολλοί μου γνωστοί και φίλοι μου λένε αυτό. Απλά από τη στιγμή που έχω δει την καλή του πλευρά και είναι πραγματικά η καλύτερη σχέση που είχα μέχρι τώρα, δεν μου έχει φερθεί κάποιος άλλος σαν άνθρωπο. Ναι, Νικόλ μου, αλλά δεν σε γεμίζει. Δεν σε γεμίζει, δεν είσαι εσύ μέσα σε αυτή τη σχέση. Είσαι πολύ περιορισμένη. Δεν κάνεις τα πράγματα που θες, δεν πηγαίνεις βόλτα με τους φίλους σου, τις φίλες σου, δεν κάνεις το ένα, δεν κάνεις το άλλο. Άσε μας, δηλαδή δεν είναι και ό,τι πιο normal. Αυτό. Κατάλαβες, τι λέω. Καταλαβαίνω. Δηλαδή απλά είναι πολύ δύσκολο να το πάρεις απόφαση και να πεις φινίτο και τέλος. Ό,τι ζήσαμε, ζήσαμε, πάμε για άλλα και τα άλλα για σένα. Δηλαδή εγώ δεν βλέπω έναν άνθρωπο που έχει ανάγκη να τσιλιμπουρδίσει και να ζουζουνίσει από εδώ και από εκεί και να... Και τις εμπειρίες που λες ότι σου λείπουν, ρε παιδί μου, δεν καταλαβαίνω να τις αναγάγεις στον κομμενικό. Όχι, όχι βέβαια. Εσύ θες να γνωρίσεις πράγματα, να δεις πράγματα, να ζήσεις. Αυτή η ανάγκη, Νικόλ. Τους οριζοντές μου, να το πω. Baby μου, αυτή η ανάγκη δεν καταπιέζεται. Δηλαδή μπορώ να στο υπογράψω, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, δεν καταπιέζεται. Είναι η μόνη ανάγκη που δεν καταπιέζεται. Τελείωσε, όταν θέλεις να κάνεις πράγματα και όταν θέλεις να είσαι ο εαυτός σου, ρε παιδί μου, και δεν σε αφήνει ο άλλος ο άνθρωπος, μία, δύο, τρεις, θα κρατήσει ένα χρόνο ακόμα, θα κρατήσει δύο χρόνια ακόμα, κάποια στιγμή θα κάνεις ένα καραμπάμ και θα το διαλύσεις. Και ανατινάζομαι με δόσεις. Ναι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Όταν ο άλλος άνθρωπος δεν μπορεί να σεβαστεί την ανάγκη σου να είσαι ο εαυτός σου και να κάνεις πράγματα που σε εκφράζουν και μπλα μπλα μπλα, τα γνωστά ρηχά, τέλος ρε εσύ, δεν αγαπάει αυτό που είσαι, αγαπάει κάτι που έχει πλάσει στο μυαλό σου, στο μυαλό του το έθεσες καταπληκτικά πριν. Πάρε την απόφαση, βασικά είναι δύο οι δρόμοι, δύο οι επιλογές. Ή συνεχίζεις την όλη κατάσταση μέχρι να γίνει το καρατατζούμ και μαζεύεις όσο μπορείς να μαζέψεις και εξής, πιέζεις όσο μπορείς να πιεστείς ή παίρνεις απόφαση τώρα που είναι και νωρίς και λες φίλε μου εγώ δεν μπορώ άλλο. Γιατί αργά ή γρήγορα θα γίνει αυτό.
Εκτός... Που το έχω εξηγήσει πολλές φορές. Νικόλ, εκτός αν αλλάξει τελευταία αυτός. Που το όνομα της είναι για κάνει λίγο πίσω μετά που το μετανιώνει άμα τσακωθούμε και λέει ναι θα σε ακολουθήσω, ξέρω εγώ τι κάνεις, αλλά την άλλη μέρα πάλι τα ίδια. Γι' αυτό απλά κάνω υπομονή μέχρι να βγει να μπορούμε να συνεννοηθούμε μεταξύ μας, γιατί δεν μου αρέσει να κάνω εξ αποστάσεως ή από τηλέφωνα με τη σχέση μου τέτοιες συζητήσεις και βλέπουμε. Ναι. Τότε κάνει υπομονή. Νικόλ, κάνει υπομονή και δες μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτό το πράγμα, αυτή η κατάσταση. Μέχρι και τα δικά σου όρια, ρε παιδί μου, μέχρι πού είναι. Και βλέποντας και κάνοντας να γυρίσει και αυτός με το καλό, πότε απολύεται? Αν όλα πάνε καλά, τέλη Μάρτη. Ω, καλά, έχεις και μέλλον εσύ. Ναι. Έχεις και μέλλον, ρε εσύ. Καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα. Καλό Πάσχα, βασικά. Δεν ξέρω, όσο μπορείς. Δηλαδή, νομίζω ότι ό,τι και να πω εγώ, ό,τι και να πούνε οι φίλοι σου, οι φίλες σου, η μάνα σου, η γιαγιά σου, η θιά σου, είναι απόφαση που παίρνουμε μόνοι μας αυτοί. Ναι. Δηλαδή, όλοι βλέπουν το απ' έξω, αλλά έξω από το χορό όλοι χορεύουν. Καταλαβες. Κάνεις καθαρά ό,τι θες εσύ. Αυτό. Δηλαδή. Νομίζω ότι δεν μπορώ να βοηθήσω στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν πειράζει, ήθελα να μιλήσω, να το βγάλω από μέσα μου γενικότερα αυτό το δράμα που ζω τις τελευταίες μέρες. Το καταλαβαίνω και αυτό χωρίς τώρα αρλούμπες και σάλτσες. Όντως είναι. Είναι πολύ βαρύ. Είναι πολύ βαρύ και το καταλαβαίνω απόλυτα. Είναι δράμα. Είναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια και όλα σας επιτέλους σε πέτυχα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε εύχομαι, θα πρέπει να αποχωρήσω σε λιγάκι γιατί δεν βλέπω να σηκώνομαι για τη δουλειά το πρωί. Να πας να κοιμηθείς, να δεις την υπόλοιπη εκπομπή στο κανάλι μας στο YouTube. Αυτό κάνω κάθε φορά. Ξέρει, Νικόλ. Λοιπόν, baby, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια, και εγώ, καλή υπομονή. Νύχτα, καλή συνέχεια, γλυκιά μου. Φιλάκια πολλά. Φιλάκια πολλά. Γεια σου, γεια σου. Το έχουμε αναλύσει, τη φάση της Νικόλ, την έχουμε αναλύσει, την έχουμε καραναλύσει. Ναι, το ξέρω ότι έχουμε και άλλη γραμμή, το είδα. Το έχουμε αναλύσει πολλές φορές, πολύ δύσκολα τα πράγματα. Όποιοι είναι σε τέτοιο mood, σε τέτοια φάση, καλά κρασιά, καλή υπομονή, καλή ελευθεριά. Επόμενη γραμμή, ναι. Ναι. Καλή σας μέρα. Κύριε Πολ. Well. Μα πού είστε επιτέλους. Έχω συνηθίσει να είστε πρώτη γραμμή. Ξέρεις πόση ώρα περιμένω, αλλά έχεις ωραίο διάλογο εκεί πέρα και μου αρέσει να ακούω τις συμβουλές σου. Δεν τα έλεγε πολύ ωραία η φίλη μας η Νικόλ, κύριε Πολ. Δεν πειράζει. Well. Όλοι έχουμε τα βάσανά μας και τα εξηγούμε με το δικό μας τρόπο. Ναι, αυτό. Είναι τελείως προσωπική. Και θέλω να σου πω, καθυστερημένα. Και είσαι η Κατερίνα, βρε παιδί μου, χρόνια πολλά. Κατερίνα, κούκλα μου, να σου πω ένα ιστορικό τώρα. Αυτό θα έχει ιστορία καλή για σένα. Τι να έχω? Η πρώτη μου αγάπη ήταν Κατερίνα. Παντρεύτηκα Κατερίνα και με Κατερίνα μιλάω σε όλο τον κόσμο τώρα. Κύριε Πολ, σας πω, μου το έχετε ξαναπεί ότι η πρώτη σας αγάπη ήταν Κατερίνα και είχαμε πει ο κύριος Πολ και οι Κατερίνες του. Εμένα βέβαια το Κατερίνα δεν χρησιμοποιείται εδώ και πολύ καιρό. Με όλα τα αυτά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Είστε γλυκύτατος κάθε φορά. Άκουσα, συγγνώμη, σε διακόπτω. Προχτές άκουσα ότι, εχθές μάλλον, ότι σε λένε Κατερίνα, κούκλα μου. Κάποιος το είπε, δεν ξέρω ποιος το είπε, αλλά τέλος πάντων. Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όντως, το βαφτιστικό μου είναι Κατερίνη. Τι έχουμε σήμερα, ωραία μέρα σήμερα, εδώ ζέστη, τρομερή, ο κόσμος ωραίτη πάει για μπάνιο. Κύριε Πολ, σας έχω πει να μην μου λέτε για τον καιρό στην Αυστραλία, γιατί συγχύζομαι, γιατί εδώ έχουμε βροχές και κρύα και αέριδες και πόπο χάλια, χειμώνας, καραχήμωνο σας λέει. Ναι, Νίνα, θα σου πω κάτι που θα εκπλαγείς τώρα. Ναι. Ξέρεις πόσοι σκανδιναβικές από τα σκανδιναβικά κράτη έρχονται εδώ πέρα χώλοντα. Δεν ακούω τη φωνή σου καθόλου τώρα. Δεν σας μίλησα, κύριε Πολ. Με ακούς. Ξέρεις ότι εδώ από τη Γερμανία και από τη Σουηδία, Νορβηγία, ξέρεις πόσος κόσμος έρχεται εδώ πέρα. Working holiday. Ναι. Ναι. Είχα την τιμή να γνωρίσω μια κοπέλα. Όχι εγώ, δηλαδή την γνωρίσω με τον σύντροφό της. Έτσι και να περάσουν εδώ στην παραλία. Και μου είπε ότι ο πατέρας της έχει λεφτά να τα κάψει. Έχει και όμως λέει, έρχονται με το φίλο της, working holiday for 6 months το καλοκαίρι. Και βλέπουν, λέει, τον Άι Βασίλη με το μαγιό. Αυτή από πού είναι? Σουηδία. Σουηδέζα. Πρέπει να ήταν και ωραία, λοιπόν, κοπέλα η Σουηδέζα. Why not
to get your backpacker and you come for a month, for 2 months, 3 months. Με μια φίλη σου ή και το φίλο σου, βρε κούκλα μου. Εγώ, τώρα αυτό που είπατε όλο με προσκαλέσατε. But why not? If you come to my area, you got a house to live forever. Ε, τι φορεύα, κύριε Πόλε, εδώ πέρα έμεινε το σπιτικό μου. Αλλά σας ευχαριστώ, είστε εκλεκτικοί. Ενώ ο τρόπος του λέγει, βρε, είναι να έρθω, η ελληνικότατη φιλοξένεια. Πότε θέλετε να έρθω, πότε με προσκαλείτε, για ποιο καιρό, για να ξέρω. Άκου να δεις, να μην παραξηγηθώ στον αέρα. Δεν σε προσκαλώ εσένα με το φίλο σου ή με το σύζυγό σου. Ποιο σύζυγό μου, κύριε Πόλε. Αν περάσετε από το μέρος που είμαι εγώ, είμαι στο Sunshine Coast. Α, ωραίο, ακούγεται ηλιόλουστο, ακούγεται. Κοίταξε το Google Earth. Ναι. Να δεις ένα πανόραμα εδώ πέρα. Λοιπόν, if εκεί you έχει come θάλασσα. To this area, no need to worry for hotel. Υπάρχει διπλό κρεβάτι με δικό σου δωμάτιο και τεχνολογία του 2015. Τέλεια, κύριε Πόλη, πότε να σας έρθω. Όποτε εσύ θέλεις. Αν έρθεις Αυστραλία για να έρθεις κατευθείαν εδώ, έλα, why not. Θα σας τιμήσω, κύριε Πόλ, κάποια στιγμή που θα μαζέψω έτσι κι εγώ τον κομπόδεμά μου. Ασύ. Αλλά ξέρεις και τι άλλο. Τι? Και πολλά ελληνικά πάλι, ελληνόπουλα εδώ πέρα, ελεύθερα, you never know your luck, Mike. Αχ, Θεέ μου, το ότι θα παντρευτώ εγώ τώρα, εδώ από την εκπομπή. Θα παντρολογηθώ ξαφνικά. Ναι, έχει ελληνισμό, πολύ. Πολύ ελληνισμό εδώ πέρα. Παντού έχει ελληνισμό. Στην Αυστραλία είναι περίπου 950.000 Έλληνες, σε όλη την Αυστραλία. 950.000 Έλληνες, και ελεύθεροι. Και όλοι είναι και πολύ ελεύθεροι. Όπως οι κοπέλες έχουν διαλέξει και έχουν μείνει, έχουν περάσει λιγάκι. Ναι, είναι ένα δράμα που όταν υπάρχουν πολλά λεφτά διαλέγουμε το φρούτο που θα φάμε. Κύριε Πόλ, θα πάρω τον Κωστάκη, εδώ το παιδί που μιλάτε, στο τηλέφωνο. Μάλιστα. Και θα σας έρθουμε. Okay. Oh, that's be wonderful. Μπακούρι ο Κωστάκης, μπακούρι κι εγώ. Εντάξει. Λοιπόν, πολύ χαίρομαι να σου μιλάω, βρε κούκλα μου. Έχεις ανοιχτό κόσμο, δικό σου κόσμο, ελεύθερο κόσμο, μιλάς όμορφα, ευγενέστατη. Τι να πω άλλο. Τι να πείτε, κύριε Πόλ, κάθε φορά τα καλύτερα λέτε. Δηλαδή και θα νομίζουν ότι είναι και σικέ τίποτα, ότι σας έχω πάρει εγώ για να με πενέδετε. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ, ξέρουν εδώ πέρα, εγώ μπαίνω στη ζούγκλα για αρκετά χρόνια. Ξέρουν όχι, όχι, κύριε Πόλ, κάνω πλάκα. Θέλω να πω ότι... ποιος είμαι, είμαι από την κορφή του Πάρνουνα και από την κορφή του Ταΐγετου. Είστε, κύριε Πόλ, είστε ο Ταΐγετος στο τσάτ, Ακριβώς. Ο Ταΐγετος. Εγώ δυστυχώς δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω το chat εν ώρα εκπομπής και τα χάνω. Δεν βλέπω τι γίνεται. Δεν μιλάς τώρα, δεν μπορείς να κοιτάξεις αυτό. Δεν μπορώ να έχω και τον υπολογιστή μπροστά μου, δηλαδή δεν γίνεται. Στην ελεύθερη σου ώρα, of course, αλλά κοιμάσαι την ημέρα γιατί δουλεύεις τη νύχτα. Κοιμάμαι την ημέρα. Μα ούτως ή άλλως δεν το προλαβαίνω, γιατί είναι το chat το κυλιόμενο, οπότε χάνω τα... αυτά που λέτε εσείς τώρα, δεν καταλαβαίνω. Τα βλέπω. Ο κόσμος δεν είναι την ώρα που εσύ είσαι ελεύθερη εκεί. Ναι, δεν είναι, οπότε δυστυχώς δεν είναι. Εύχομαι να μην περιμένει κάποιος, γιατί εγώ από εδώ έχω ένα bundle που μπορώ να σου μιλάω όλη την ημέρα. Αλλά αν περιμένει από εκεί κανείς, είναι πανάκριβα. Λοιπόν, κύριε αν υπάρχει Πόλη, κανείς στη γραμμή, να το σταματήσω. Κάντε δουλειά σα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πείτε μου ό,τι θέλετε να μου πείτε. Σήμερα το θέμα δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ξέρεις, μου αρέσει να μιλάω με χαρούμενο κόσμο και είσαι χαρούμενη. Είπαμε ό,τι είπαμε. Τώρα θα σου πω αντίο. Να έχεις μια καλή νύχτα και καλά όνειρα. Σας περιμένω την επόμενη Τρίτη, κύριε Πόλ. Θέλω να είστε την Τρίτη, το πρώτο μου, η πρώτη Άλιστα. μου γραμμή. Είστε γουρλής. Κάθε φορά που παίρνει ο κύριος Πόλ, πρώτη γραμμή, η εκπομπή εκτοξεύεται. Okay, λοιπόν, να πω την καλησπέρα μου στο chat, σε όλους τους φίλους εκεί και χαμόγελο πάντα σε σένα και σε όλους. Πάντα, κύριε Πόλ μου. Φιλάκια πολλά, να περνάτε υπέροχα. Σας ευχαριστούμε και σας αγαπάμε, και εγώ και ο Κωστής. Bye-bye. Ευχαριστώ και εγώ την καλημέρα μου στον Κωστή, γιατί δεν είπα προηγουμένως, την ξαναλέω πάλι. Χαιρετάει, λοιπόν, στέλνει φιλάκια. Καληνύχτα σε όλους σας. Bye-bye. Φιλάκια πολλά. Bye-bye. Ο κύριος Πόλ
λατρεμένος, αγαπημένος, δεν χρειάζονται συστάσεις. Τώρα είναι πλέον πασίγνωστος εδώ στον κόσμο της ζούγκλας. Λοιπόν, και έχω κι άλλη γραμμή. Back to back, έτσι, Χώστα, ναι. 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 Γεια σου, Νίνα. Γεια σου. Τι κάνει? Εδώ, καλά είμαι. Εσύ, ποια είσαι? Εγώ είμαι η Ελευθερία. Ελευθερία. Ναι, ναι. Γεια σου, Ελευθερία μου, τι κάνεις? Καλά, κοπέλα μου, εσύ, πώς πας? Εντάξει, εδώ πέρα, τα ίδια και τα ίδια, αλλά ωραία είναι, Ελευθερία μου, να σου πω, πολύ ωραία. Τι θέλω να σου πω, τη δική μου ιστορία κι εγώ? Ναι, θέλω να μου πεις αρχικά πόσο χρονών είσαι και από πού παίρνεις. Είμαι 30 και παίρνω από κέντρο. Τέλεια, μια χαρά, περιεκτικότατη η Ελευθερία. Για πες, έχεις θέμα? Το θέμα σου, βέβαια, εντάξει, έχω ένα θέμα ρε παιδί μου. Δεν είμαι, είχα μια ιστοριούλα κι εγώ, γι' αυτό πήρα. Να μας την πεις. Να την αναλύσουμε, είναι λίγο περίεργη. Τι εννοείς? Είναι λίγο περίεργη η ιστορία μου. Μας αρέσουν τα περίεργα σε αυτή την εκπομπή, γι' αυτά ζούμε. Γι' αυτό σε πήρα, σε έχω δει γι' αυτό. Μα ξέρεις. Ναι, ναι. Για ρίξ, το σκάστο. Κοίταξε όμως ότι το θέμα είναι και καλά η δέσμευση σήμερα, έτσι. Ρε παιδί μου, έχουμε πει εμείς εδώ πέρα ότι εγώ βγάζω ένα θέμα κάθε φορά το οποίο μας απασχολεί και στο οποίο κοινώς, για να μιλήσω ελεύθερα, όταν δεν έχω κόσμο στον αέρα, αναλύω εγώ, ξέρω εγώ. Το θέμα που αναλύω, ρε παιδί μου. Που να έχω να λέω κι εγώ κάτι, να κινούμε, έτσι να περάσει η ώρα. Όμως προέχουν πάντα οι ιστορίες του λαού. Μα φυσικά. Καλά, σίγουρα, ναι. Καλά, αυτό βέβαια συμφωνεί και με το δικό σου θέμα, γιατί πλέον δεν κάνω δεσμεύσεις μετά από αυτό που μου ούτηκε. Α, ναι. Ναι, εντάξει, δεν είμαι και πολύ της δέσμευσης γενικά. Ναι, δεν είσαι, σ' ακούω. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, άμα... Τώρα τι να σου πω, αλλά δεν θα γελάσεις όμως, έτσι, είναι κάπως περίεργο. Ω, δεν γελάω. Εγώ έχω ακούσει τα χίλια μύρια όσα, ρε εσύ, ναι, Ελευθερία. Ναι, το ξέρω, σε βλέπω, παιδί μου, σε βλέπω. Δεν έχεις δει να γελάσει ποτέ τίποτα, εκεί σου λέει μούγκα. Για πες. Ναι, ναι. Τίποτα, ήμουνα, εντάξει, είχα και εγώ μια σχέση 1,5 χρόνο. Τους τελευταίους 6 μήνες δεν ήμασταν πολύ καλά σεξουαλικά. Ναι. Καλά, δεν είχα καταλάβει βέβαια το λόγο και τι γινότανε. Μια μέρα, τι να σου πω τώρα ρε παιδί μου, μια μέρα πάω να κόψω κάτι φρούτα το ένα από το άλλο και βλέπω ότι έγινε σε στήφι. Ξαφνικά. Δεν κατάλαβα, πήγες να κόψεις κάτι φρούτα, πού να τα κόψεις? Κάτι φρούτα μπροστά του, γιατί γενικά όταν εγώ μαγείρευα ή οτιδήποτε δεν ήταν μπροστά. Α. Μέναμε το τελευταίο καιρό μαζί, έτσι. Ναι. Αλλά τους τελευταίους 6 μήνες δεν ήταν πολύ στο σεξουαλικό, δεν είχαμε πολύ καλή σεξουαλική ζωή γενικά. Ναι, αλλά δεν το είχες δέσει και κόμπο, είχες πει μπορεί να έτυχε. Καλά, ναι, τώρα δεν ξέρω. Λογικά φταίω εγώ, έφταιγε αυτός, τώρα δεν ξέρω. Καλά, τι δεν είναι απαραίτητο να φταίει η Ελευθερία μου κάποιος από τους δύο. Δηλαδή, ο Κέι συμβαίνουν αυτά. Καλά, σίγουρα, ναι. Ναι. Τέλος πάντων, με το μαχαίρι να κόβω κάτι, τι να σου πω, κατάλαβες τώρα. Και ναι. Γενικά, λέω, εντάξει, λέω, κάτι έχει γίνει, κάτι λάθος γίνεται εδώ. Δεν κατάλαβα ότι ήταν λόγω του μαχαιριού, λέω, με είδε να μαγειρεύω, ξέρω εγώ, τόσα έργα έχουμε δει. Τέλος πάντων, μία-δύο, ξαναπάω καλοκαίρι τώρα να κόψω ένα εντάξει, και μεγάλο το καρπούζι, ρε παιδί μου, ένα φρούτο, με ξαναβλέπει όπα πάλι το ίδιο. Ελευθερία, γενικά, με το που με έβλεπε με το μαχαίρι να κόβω κάτι, ήθελα να με βάλει κάτω. Δηλαδή είναι πολύ περίεργο που το λέω, αλλά όντω συμβαίνει. Δηλαδή, συγγνώμη, εσύ ό,τι και να κόβες, τι τυρί έκοβες, τι καρπούζι έκοβες. Με το που με έβλεπε με το μαχαίρι, παιδί μου, να κόβω κάτι, έστω καλώδιο. Καλώδιο. Ναι. Ναι. Και, εν πάση περιπτώσει, γινότανε ό,τι γινότανε. Εν πάση περιπτώσει, γινότανε. Δεν το είχα στην αρχή πάρει χαμπάρι, μετά το κατάλαβα έτσι. Λέω, εντάξει, ξέρω εγώ, με βλέπει να μαγειρεύω, τόσα έργα έχει δει. Δηλαδή, χωρίς... Τόσα έργα βλέπουμε, μπορεί να είναι να με βλέπει σαν τη μαγείρισα, ξέρεις. Που... Χωρίς μαχαίρι, τίποτα όμως. Όχι, παιδί μου, σου λέω τίποτα. Σε τελευταίους 6 μήνες, τίποτα. Και τι συνέβη, δηλαδή, οκ. Okay, τι συνέβη, λογικά ήταν ανομαλία, δεν ξέρω. Εντάξει. Πήγα και σε ψυχολόγο. Πήγες. Πήγα, φυσικά πήγα. Εντάξει, να πήγαινες εσύ. Εντάξει, όχι. Δεν ξέρω γιατί το πήγες τόσο. Μετά από καιρό, εντάξει, αφού έβλεπα ότι μόνο εκεί πέρα το πάει το πράγμα, αλλά εντάξει, μη σκοτώσουμε για κανέναν άνθρωπο και μας έχει μια εβδομάδα στην κρεβατοκάμαρα. Ναι. Ναι. Τέλος πάντων και εντάξει, το είπα στον ψυχολόγο το θέμα μου. Ναι. Αλλά μου λέει δεν έχει αυτό το πρόβλημα. Στήξε, κοπέλα μου, κάθεσε μαζί του.
Δηλαδή, συγγνώμη, μόνο τότε κάνατε ό,τι κάνατε. Τι σου το έχει πάρει χαμπάρι. Τον τελευταίο καιρό, ναι. Τον τελευταίο καιρό, ναι. Ωραία, άρα εσύ το είχε πάρει χαμπάρι ότι είναι το πράγμα αυτό και κυκλοφορούσε με ένα μαχαίρι στο χέρι, να υποθέσω. Όχι, παιδί μου, εννοείται. Α, όχι. Όχι, τι θα κυκλοφορούσα. Ναι, εντάξει, γενικά στο τέλος θα πέσω χαβαλέ. Και λες, εντάξει, όποτε χωρέσει θα πάρω ένα μαχαίρι και θα κόψω κάτι. Κάνα αυτή, καμιά μύτη. Ναι. Μα ναι, ναι, φαντάζεσαι. Ξέρεις, και... η επόμενη του κοπέλα πρέπει να είναι δολοφόνο. Τελείως, κανονικότατα, κανονικότατα. Μα ναι, τώρα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Να σου πω και τον χώρισε γι' αυτό και τι του είπε. Σε χωρίζω γιατί έχει έτσι. Κοίτα, γενικά μίλησα με την ψυχολόγο και μου είπε ότι υπάρχουν πολλές ανομαλίες και διαστροφές. Σε έναν άνθρωπο, δεν ξέρει μέχρι που φτάνει το μυαλό του. Αλλά ρε παιδί μου, τίποτα. Εσύ έκοβες, μετά γινόταν ότι γινόταν, δεν σου έλεγε. Έκοβα, έκοβα και μετά γινόταν ότι γινόταν. Παιδί μου, δεν καταλαβαίνεις. Το μαχαίρι το άφηνες. Το άφηνες το μαχαίρι όταν γινόταν ότι γινόταν. Ναι, λες να το κράταγα. Δεν ξέρω, βρε εσύ, ελευθερία μου. Δεν ξέρω. Τι κάνει ο καθένας τώρα στα ιδιαίτερα. Γι' αυτό σου λέω, επειδή μίλησα και όλος μου λέει, δεν μπορείς να καταλάβεις, μπορεί να φτάσει η διαστροφή ενός ανθρώπου. Ναι. Καταλαβες. Και χώρισες γι' αυτό. Και τι του είπες, σε χωρίζω, τι διότι... θα καθόσουν εσύ. Αν έπρεπε, εντάξει, έκατσα και λίγο καιρό παραπάνω, τον αγαπούσα. Ένα μισή χρόνο ήμασταν μαζί, έτσι. Ναι. Αλλά μετά... τι άλλο να κάνω από εκεί και πέρα. Εντάξει, και εσένα τόσο πολύ, σε πειράζει αυτό. Εσένα δεν θα σε πείραζε. Τώρα μαζί μιλάμε. Ναι, γίτσε, στερνίστηκα. Α, γίτσε. Και αλήθεια λέω, ρε Ζητέρη. Όχι, ναι, δεν νομίζω ότι... Δεν ξέρω. Είδες, εγώ αλήθεια λέω. Μάλλον, μία από τις δύο λέει. Δεν ξέρω, εν πάση περιπτώσει, αλλά τον χώρισες εσύ τον κύριο αυτό. Ναι, χωρίσαμε και από εκεί και πέρα. Εντάξει, λέω τι να κάνω, λέω να μπλέξω με κανέναν άλλο, μην πω τι. Μήπως? Να μπλέξω με κανέναν άλλο, μην πω τι. Μην πω τι. Μην πω τι θα είναι ο άλλος, δεν ξέρω. Γι' αυτό και όλα σου λέω κολλάει και η δέσμευση σε αυτό το θέμα μου. Καλά κρασιά, ό,τι να ακούω εγώ, ό,τι να είναι. Καλά, αυτό σου λέω, γι' αυτό σου λέω μη γελάσεις από την αρχή. Όχι, δεν λέω για σένα, λέω ότι ακούω άρες μάρες κουκουνάρες, άλλα μου λες εσύ, άλλα ακούω. Α! Ναι, όχι ότι μου λες εσύ ναι, αυτό που λες. Ναι. Μέχρι εκεί έφτανε, αλλά να σου πω κάτι, το πρώτο χρόνο ήταν αλλά οκ. Δεν είχα θέμα. Μετά λες να του σκάσε τίποτα περίεργο αυτού νου, Δεν ξέρω τώρα τι του βγήκε. Σοβαρά. Δεν ξέρω τι του βγήκε. Πώς του βγήκε αυτό το πράγμα. Λογικά το είχε ο άνθρωπος, σου λέω. Γιατί όταν πήγα στο ψυχολόγο, καταρχήν στα αρχίδια γέλαγε και ψυχολόγος. Και μου λέει το πράγμα το είχε. Αυτός το έχεις εσύ, κοπέλα. Μου λέει. Καλά, παιδιά, δεν ξέρω. Νομίζω ότι είναι και πολύ. Το χοντρίνατε. Το χοντρίνατε. Το πράγμα. Χωρίς να υπάρχει λόγος. Δηλαδή. Οκ. Κοίτα, από ό,τι μου είπε η γυναίκα, ο συγκεκριμένος. Έπρεπε να βλέπει μια γυναίκα δυναμική. Ξέρω εγώ τη δυναμική τη είδε με το μαχαίρι. Μάλλον κάτι τέτοιο. Για να το. Δεν μπορώ να καταλάβω να σου πω την αλήθεια. Ελευθερία. Μπορεί και να το ξεπέρναγε. Δηλαδή, μπορεί τύπου να του έσκασε εξής μια αναλαμπή έτσι, ξέρω εγώ, μαχαίρι γουστάρω. Και μετά να το ξέχναγε, ρε παιδί μου, να του πέρναγε και αδιάφορο. Δεν ξέρεις ποτέ. Και αν γινόταν χειρότερος και δεν θα σκοτώσω κανέναν. Να φτιαχνόταν με πριόνι, μετά πόσο χειρότερος ξέρω. Δεν ξέρω, δεν το συνέχισα, αυτό σου λέω. Δεν ξέρω μέχρι που θα έφτανε. Γι' αυτό το έκοψες εσύ. Καλά, και τώρα τι σε πειράζει, γιατί δεν θες να δεσμευτείς. Επειδή σου βγήκε αυτός έτσι λίγο βίτσιο ζώμα. Δεν είναι και λίγο. Καλά, δεν σου είπα ότι δεν θα δεσμευτώ ποτέ. Μπορεί κάτι να τύχει και να δεσμευτώ, ρε παιδί μου. Ποτέ δεν ξέρεις, αλλά δεν το ψάχνω κιόλας, έτσι. Ναι, δεν το ψάχνω. Άμα σου έρθει. Αλλά δεν είναι. Άμα μου έρθει, φυσικά θα κάνω και δέσμευση. Εννοείται. Φυσικά. Άμα μου έρθει, απλώς δεν το κυνηγάω. Καταλαβαίνεις. Γενικά, ρε παιδί μου, ναι, δεν είναι ότι φοβάσαι, δεν έχεις φόβο δέσμευσης. Αλλά... Όχι, εδώ πέρασα το χειρότερο. Θα φοβηθώ το υπόλοιπο. Αλλά σου είπα απλώς, όχι ότι δεν θα πρόκειται να κάνω δέσμευση. Απλώς δεν το κυνηγάω. Καταλαβαίνεις. Άντε να ξαναπιάσεις μαχαίρι τώρα, ελευθερία μου, Τώρα ναι, κόβω, ξέρεις, με νυχοκόπη. Θα κόβω με το μαχαιράκι και το μηχοκόπτη τα... Μεσουγιαδάκι. Ναι. Ναι, εντάξει, δεν είναι και σου λέω πολύ λίγο αυτό που πέρασα. Εντάξει, ρε παιδί μου, άραξε. Ξεπέρνα το σιγά. Κλάει. Εγώ το βλέπω σαν εμπειρία, έτσι.
Όλα εμπειρίες είναι, Ελευθερία μου, όλα εμπειρίες είναι και όλα έτσι πρέπει να τα βλέπουμε, ακόμα και τα χειρότερα. Δηλαδή, ομιγέννητον μπορεί να σου συνέβαινε και κάτι άλλο, ξέρω εγώ, κάτι ακόμα χειρότερο. Πρέπει όλα να τα βλέπουμε σαν εμπειρίες και να εξελισσόμαστε μέσω αυτών των εμπειριών. Γιατί η ζωή, τώρα θα πω εγώ την φιλοσοφία μου. Η ζωή τι είναι? Η ζωή είναι ένα κουτί γεμάτο εμπειρίες και αναμνήσεις. Εννοείται. Συμφωνώ. Ένα χειροκρότημα, ρε Σικοστάκη, ένα κάτι. Μπράβο στην Νίνα. Συμφωνώ. Είπα το απόφθεγμα. Έλα, πες και εσύ, Ελευθερία μου, τώρα τον καλό στο λόγο. Έτσι, συμφωνώ, κοπέλα μου. Εννοείται. Ορίστε. Ο λαός μίλησε. Είδες εμπειρία που σου είπα σήμερα. Εμπειρία ζωής, έτσι. Μα ναι, εννοείται. Μα έτσι. Έτσι. Ακριβώς. Να σου πω, Ελευθερία, μήπως εσύ τώρα με τόσες εμπειρίες έχεις και καμιά τάκα για τον τοίχο πίσω? Κάνει κρύο καιρό για δύο. Θες να το αλλάξεις? Το καλοκαίρι. Τι γίνεται? Το καλοκαίρι έφυγε. Το καλοκαίρι πάνε πιο πολύ. Τι? Το καλοκαίρι δεν είναι μόνο δύο. Όχι, καμιά τάκα για τον τοίχο. Θα το σκέφτω, το έχω σκεφτεί. Ναι, για σκέψου. Τώρα πρέπει να σκεφτώ και θα σου πω, ρε παιδί μου. Εντάξει, ρε παιδί μου, εντάξει. Δεν είμαι σε mood αυτή τη στιγμή. Είχα τώρα, ρε παιδί μου, ήθελα για την ιστορία, να σου πω την ιστορία. Ναι, ρε παιδί μου, άραξε. Θέλεις κάτι για τον τοίχο πίσω, για τι θέμα? Για τα θέματα όλα που μας απασχολούν εδώ στο Nina's Night. Θέλω να είναι κάτι τσιγλικούλι, κάτι ζαχαρένιο, κάτι προβληματισμένο, κάτι ερωτικό, φιλικό, αγαπησιάρικο γενικότερα, ρε παιδί μου. Πώς είχαμε το προηγούμενο, το αγάπαμε αν τολμάς, τώρα έχουμε αυτό, είναι μια παρακίνηση, κάνει κρύο καιρός για δύο, κοινώς, αν αγαπηθείτε, όλοι μαζί εσείς. Και θέλω να το αλλάξω την άλλη εβδομάδα. Και έχουμε μπει τώρα... Άλλη εβδομάδα θα το αλλάξει. Ναι, μέχρι την άλλη εβδομάδα θέλω να έχω μια άλλη ατάκα. Λοιπόν, αχ, τώρα με έχεις βάλει σε σκέψη και δεν είμαι για σκέψη αυτή τη στιγμή. Ναι, θέλω δεν πειράζει. Θέλω να σου πω κάτι καλό, ρε παιδί μου. Τώρα, άμα είναι να σου πω κάτι, θα αυτό, σου πω κάτι καλό. Αυτό, άμα αυτό, είναι αυτό, κρατάω αυτό, κρατάω αυτό. Τσάκω και εσύ τη σελίδα μου στο Facebook και μπες... Α, θα μπορέσω να σου στείλω εκεί. Μπορεί να το κάνεις και αυτό, να σου στείλουμε αυτό. Εκεί πέρα τη σατάκη. Η σελίδα είναι αυτή. Και όποια καλύτερη. Η σελίδα είναι αυτή, σκέψου την πιο καλή. Ωραία. Σε ευχαριστώ. Μια ωραία θα σου πω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρες και Τέρι, κρατάω μαχαίρι. Είναι ατάκα. Βάλτε την αυτή στον τοίχο πίσω. Γιατί Ελευθερία Τέρι δεν είναι το χαϊδευτικό. Ναι, ναι, του είπα το Τέρι του ανθρώπου πίσω που πήρα τηλέφωνο. Ναι. Αλλά με λένε Ελευθερία, ναι. Είναι Ελευθερία Τέρι. Ωραία, ναι, Τέρι, ναι. Κράτα μαχαίρι και κράτα και γερά. Okay, αγάπη. Φιλάκια. Λοιπόν, γεια σου, ευχαριστώ πολύ. Thank you. Φιλάκια πολλά. Φιλάκια. Γεια. Λοιπόν, από όλα έχει ο Μπαξές, τα ξέρετε, τα γνωστά, τα κλασικά. Εδώ πέρα, Nina's Night. Ο ένας θα πει το ένα του, ο άλλος θα πει το εκείνο του, το τούτο του. Περιμένουμε το δικό σας τούτο, λοιπόν. 2, 11, 55, 55, 37 και 5, 38. Ελπίζω ο αγώνας να τελείωσε επιτέλους. Τελείωσε, μα δόξαση. Για να έχω έτσι να σας δω πιο ζωηρούς, πιο τσαχπίνιδες. Περιμένω τις δικές σας ιστορίες, τους δικούς σας προβληματισμούς, ρε παιδί μου. Ερωτικό έχετε, ερωτικό να πείτε. Φιλικό έχετε, φιλικό να πείτε. Σας βαράει η μάνα σας, να πάρετε να το πείτε. Ό,τι καημό και λιγμό έχετε, εγώ είμαι εδώ για να σας ακούσω, για να σας βοηθήσω. Ο Κωστάκης έτοιμο πόλεμος δίπλα μου, με το τηλέφωνο στο χέρι είναι. Περιμένει να ακούσει το επόμενο dream, όπως και εγώ. Και υπενθυμίζω ότι σήμερα το θέμα μας είναι ο φόβος της δέσμευσης. Και γιατί να φοβάται κάποιος να δεσμευτεί? Για πάρα πολλούς λόγους. Ξεκινάω με την Ελευθερία που πήρε πριν, που είπε η κοπέλα ότι εγώ πέρασα το πατατράκ μου, πέρασα τον τουρβουρουτζά μου, έφαγα την δύσκολη τη φάση μου, πέρασα και εγώ τη μαυρίλα μου, γιατί. Okay, δεν ξέρεις, ο κάθε άνθρωπος έχουμε πει ότι έχει τα δικά του όρια, τα δικά του μέτρα, τα δικά του σταθμά, τις δικές του αντοχές. Η Τέρι δεν το άντεξε τη φάση με το μαχαίρι στο χέρι. Λοιπόν, οπότε τον έτζασε τον άνθρωπο και λέει ότι τώρα εγώ, Νίνα μου, έχω πρόβλημα στο να ξαναδεσμευτώ. Άρα η Τέρι έχει λίγο και το φόβο της δέσμευσης. Οπότε, νούμερο ένα αιτία που μπορεί να φοβόμαστε έτσι να δεσμευτούμε, το παρελθόν μας. Κακές εμπειρίες του παρελθόντων, λοιπόν, που μας στοιχιώνουν ακόμα και μας δυσκολεύουν, μας ζορίζουν, ούτως ώστε να κάνουμε μια νέα αρχή με ένα νέο άνθρωπο. Είτε αυτό είναι ένας βίαιος, βάρβαρος, βάναυσος και ο χαμάν χωρισμός, δηλαδή με χώρισε, με ξεφτέλησε, με ταπείνωσε, με έριξε χαμέ, ή με κεράτωσε. Και πώς είχε πάρει η Δόμνα,
η Δόμνα, που η φίλη μας που παίρνει και ξαναπαίρνει και πολύ χαιρόμαστε να την ακούμε, που είπε ότι εγώ χώρισα πάρα πολύ άσχημα γιατί ανακάλυψα ότι ο σύντροφός μου που είμαστε στραβωνιάσματα με απατούσε με τη Γερμανίδα. Και τώρα εγώ, ρε παιδί μου, δεν μπορώ να μπω εύκολο σε αυτό το mood να ξαναφτιάξω τη ζωή μου. Αυτό βασικό. Εδώ κολλάει στο φόβο της δέσμευσης η εκπομπή η χθεσινή. Ήταν της προηγούμενης εβδομάδας η οικονομική κρίση και πώς επηρεάζει. Φυσικά επηρεάζει. Γιατί όταν δεν είσαι καλά οικονομικά και όταν έχεις τα θέματα του ότι ξέρεις, δεν βγαίνω μόνος μου, δεν βγαίνω ένας, πώς θα βγούμε δύο. Φυσικά έτσι το σκέφτεσαι δύο και τρεις και τέσσερις φορές παραπάνω και λες ότι κοίτα να δεις, δεν πάει, ωραία περνάμε, αλλά ένας γάμος θέλει λεφτά, ένας γάμος είναι έξοδα, τα έξοδα φέρνουν λεφτά, υποχρεώσεις καινούργιες, θα έρθει και ένα παιδί, δεν θα έρθει και αυτό, θα έρθει. Άρα ξανά μανά θέματα και προβλήματα, άρα περιορίζεσαι κι εσύ και λίγο το θέμα το χιώνεις, το υποβιβάζεις και το αφήνεις έτσι στο σιρτάρι. Λοιπόν, ναι, θα πάω στην επόμενη γραμμή. Ναι, για να πάω. Έμα ναι. Τι κάνεις? Γεια σας. Είμαι ο κύριος Γιώργος. Α, γεια σας. Τι κάνεις, επισκέπτης εβδομάδας? Ο επισκέπτης της εβδομάδας, λέω. Ο επισκέπτης. Καλά, καλά είμαι, Γιώργο, με εσύ? Είχαμε μιλήσει μια εβδομάδα, λέω κάτσε να την πάρω από την κυρία μας, να της πούμε ένα καλησπέρα. Καλά έκανες, Γιώργο μου, καλά έκανες. Τι κάνεις? Καλά, εδώ θα ακούμε. Πώς περνάς, τι καιρό έχεις στην Κρήτη? Ψιλοκρύο έχει πιάσει σήμερα. Όταν λέτε κρύο εσείς εκεί στην Κρήτη, τι εννοείτε? Εντάξει, μη φαντάζεσαι τώρα τρελά πράγματα, συνθήκες ας με Αλάσκας. Για τις δικές μας, για τα δικά μας δεδομένα, εντάξει, γύρω στις 13-12 βαθμούς, εκεί τέτοια φάση. Εντάξει, εμείς πόσους βαθμούς έχουμε, Κωστάκη? Καλά, όχι τώρα, γενικότερα. Να έχουμε κανένα δωδεκάρι εμείς εδώ, μάλλον. Τώρα θα μας πει ο Κωστάκης, θα το ελέγξει. Ναι. Και βρέχει, χιονίζει, τι κάνει? Χθες ψηλό έβρεχε, σήμερα είχαμε λιακάδα με λίγα σύννεφα. Εντάξει, καλά ήταν σχετικά, αλλά. Ναι, τώρα εμείς 12 βαθμούς έχουμε. Τι να πούν για πάνω που έχουν τρεις. Θεσσαλονίκη, Ναι, πάνω. Έχουν τρεις βαθμούς. Βάλαν στο ψυγείο, τους βάλαν. Αχ, αυτό που έχει, από εδώ το πάμε, από εκεί το φέρνουμε. Στη Θεσσαλονίκη καταλήγουμε και εμένα με πιάνει και ένα οχαμάν για την όμορφη τη συμπρωτεύουσα που θέλω να την επισκεφτώ τόσο καιρό και δεν έχω προλάβει χριστιανή. Άσε με. Είναι ερωτεύσιμη πόλη και άμα πας κολλάς μετά, άστα, μην τη ζάχνεις. Ναι. Και εντωμεταξύ, Νίνα, όπου σταθούμε και όπου βρεθούμε με την Όλγα, το μόνο πράγμα που βλέπουμε, είτε τηλεόραση είναι, είτε ραδιόφωνο είναι, είτε ίντερνετ είναι. Εγώ είμαι. Γιατί τα έχω πάρει και σβάρνα όλα τα ίντερνετικά. Είτε ραδιόφωνο είναι, είτε τηλεόραση είναι. Ακούς μια Θεσσαλονίκη συνέχεια και μου την πέσει τα νεύρα, ας πούμε. Ξέρεις, γιατί θέλω να πάω και δεν μπορώ να ανέβω. Αυτό είναι. Η Θεσσαλονίκη είναι αγάπη, είναι έρωτας. Και αυτό το πράγμα με αυτό το φουστάνι δεν ξαναβάζω φόρεμα. Θυμήστε το μου, παρακαλώ. Δεν μπορώ να κουνηθώ εδώ πάνω σε αυτό το σκαμπό. Εντάξει, ναι. Έχεις ένα θεματάκι. Τώρα είναι λίγο στριμόπολα τα πράγματα, αλλά δεν πειράζει. Αυτό που είμαστε όλοι εκλεπτισμένοι και μιλάμε με το Σις και με το Σας αυτή την εκπομπή, με έχει τρελάνει. Είναι λίγο στριμόπολα, λέει. Έτσι, το σκάμπο κάθεσε. Είναι, λοιπόν. Ισχύει. Ευτυχώς έχω το μαξιλαράκι, το καρδουλέ εδώ πέρα και... Εντάξει, σε περιορίζεις κινήσεις όπως να είναι το μίνι, είναι θέμα. Το μίνι δεν είναι μίνι. Αυτό ότι έχει από μίνι είναι, Γιώργο μου, αλλά άστο. Τώρα μην εντάξει, πες το και έτσι, δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, μην το αναλύσουμε. Μια παρέα είμαστε, δεν παρεξηγιόμαστε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ακριβώς αυτό. Πότε θα με κυνηγάνε? Ένα μου, εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Τι ήθελα να πω, Γιώργο, το θέμα μας σήμερα το ξέρεις, Ναι, δεσμεύσεις, Είναι ο φόβος της δέσμευσης. Εντάξει, όλοι τον περνάμε αυτό το φόβο. Τον έχεις περάσει, δηλαδή, Γιώργο. Δηλαδή, φαντάσου, να σου δώσω ένα παράδειγμα τώρα. Το πρώτο πράγμα που είπα της Όλγας όταν γνωριστήκαμε, ξέρεις ποιο ήτανε? Εγώ δεν θέλω δεσμεύσεις. Δηλαδή, τόσο απίστευτο. Έλα, ρε, εσύ, σοβαρά, είπατε τέτοιο πράγμα. Ναι, είχα περάσει εγώ ένα ζόρι, ρε παιδί μου, και είχα πει, ξέρεις, μακριά από αυτά, δεν θέλω. Και το πρώτο πράγμα που γνωριστήκαμε ήταν αυτό. Ξέρεις, λέω, Όλγα, δεσμεύσεις, λέω, μην περιμένεις από μένα. Και από ό,τι ξέρεις την κατάληξη δεν παίζει. Εντάξει, από εκεί που δεν το περιμένει, σου έρχεται το λοιπόν. Έτσι είναι. Και τι ήθελα να πω, και πώς το είχατε ξεκινήσει το πράγμα free, Γιώργο? Πρόσεξε να δεις, εμείς γνωριστήκαμε λίγο μυστήρια. Εγώ είχα βγει από μια φάση, τέλος πάντων, είχα φύγει φαντάρος. Που είχες βγει από μια? Από μια φάση κακή, όπως και η προηγούμενη κοπέλα. Είχα πληγωθεί, ρε παιδί, συναισθηματικά από κάποιο κορίτσι. Στην ηλικία των 20 χρονών, ας πούμε, ήμουνα κάπως
πήγα φαντάρο σε τον ταξίδι, δύσκολη περίοδο για έναν άντρα και ιδιαίτερα με μια απογοήτευση. Έτσι. Και κάποια στιγμή λοιπόν ήμουνα σε κάποιο Chepik, αν ξέρουν εκεί οι κύριοι. Σε κάποιο Chepik είναι κέντρο επικοινωνιών του στρατού. Ήμουνα στα τηλέφωνα, τέλος πάντων. Ναι. Λόγω των γνωσιών στους υπολογιστές. Με είχαν βάλει, ήξερα γενικά από ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά, και με είχαν βάλει στο Chepik. Διόρθωνα τους πίνακες και απόντουσα τηλέφωνα. Αχα. Ναι, κάποια στιγμή λοιπόν χτύπησε το τηλέφωνο και ήταν η κυρία. Και τι ήθελε εκεί στα στρατά. Έτσι, για πλάκα, ξέρεις πώς πάει αυτό. Τι πήρε τηλέφωνο στο στρατό για πλάκα. Ναι, βρε, πήρα καλή πλάκα. Έτσι. Και η ταφόπλακα εγώ. Μιλήσαμε τέλος πάντων, πήγαμε ραντεβού και της έλεγα που θα σας εξηγήσω εγώ ότι εγώ, ρε παιδί μου, ξέρεις, δεν είμαι των σχέσεων, είμαι, ξέρεις, ρε παιδί μου, τώρα σοβαρολογείς ότι ήσουν εσύ εκεί η τηλεφωνήτρια. Τι, τηλεφωνήτρια. Ήσουν εσύ στο τηλεφωνικό, τέλος πάντων, στο στρατό και πήρε η Όλγα να κάνει πλάκα στα στρατά και το σήκωσες εσύ και τώρα είστε παντρεμένοι με δύο παιδιά. Ναι, ναι, αυτό ακριβώς όπως θέλω. Έλα, κοίτα να δεις, είναι να, μην σου, να σε θέλει. Είναι, άμα δεν σε θέλει και να στον φέρει εδώ μπροστά σου να σου έρθει, Κοίταξε να δεις, όλη η ζωή σου και ό,τι κακοτυχίες ή καλοτυχίες σου προκύπτουνε, πάντα σε πάνε εκεί που πρέπει να σε πάνε. Στον άνθρωπο που θα είναι ο άνθρωπος της ζωής σου ή σε αυτόν που θα είναι η καταστροφή της ζωής σου, έτσι. Και τα δύο παίζουν. Είναι σαν και αυτό που είχε δείξει στο Forrest Gump, ας πούμε, ότι δεν είναι, έχει να κάνει μόνο με τις επιλογές μας ή με τη μοίρα, είναι και τα δύο μαζί. Ναι. Είναι και οι επιλογές μας, αλλά είναι και μεγάλο βαθμό παίζει και η μοίρα, πιστεύω εγώ. Mm-hmm. Και σε πηγαίνει εκεί που πρέπει να σε πάει. Ναι. Δηλαδή φαντάσου ότι εγώ ήμουνα στρατόπεδο, ας πούμε, στη Ρόδο. Εκεί βγάζαμε συνήθως, τη βγάζαμε τη θητεία. Έβγαινε δηλαδή 15 μήνο και τελειώναμε τη θητεία μας. Φαντάζομαι ότι μου ήρθε στο 12ο μήνα, δηλαδή 3 μήνες πριν απολυθώ, μου ήρθε μετά το Ηράκλειο. Μόνο και μόνο για να γνωρίσω την Όλγα. Μα πραγματικά. Έτσι. Μα ναι, αυτό έγινε, καθαρότατα. Ήταν πολύ σπάνιο αυτό το περιστατικό. Δηλαδή το να φύγεις από παραμεθόριο περιοχή να πας στην περιοχή σου. Εσύ δηλαδή, βρεσαι Γιώργο, δεν ήσουν κριτικός. Εννοώ, έμενες εκεί ή έμενες αλλού, έμενες Αθήνα. Όχι, όχι, Ηρακλειώτης είμαι, εγώ Βέρος, από τα γενοφάκια μου. Δεν τον ακούς, μου λέει ο Κώστας. Δεν τον ακούς. Είναι δυνατόν, τέτοια προφορά. Επειδή είπες να πάω Ηράκλειο να βρω την Όλγα, ήσασταν και οι δύο Ηρακλειώτες, αλλά δεν είχε τύχει να βρεθείτε ποτέ. Η Όλγα είναι από ένα χωριό έξω από το Ηράκλειο. Εκεί ήταν και το στρατόπεδο που πήγα εγώ. Στο χωριό ήτανε εκεί. Ένα χωριό είναι, εγώ ήμουν φαντάρος βασικά, στις μοίρες κάτω, αν έχεις υπόψη σου. Σε ένα το χωριό. Σύμπαν, είπε ο Κωστάκης ο ποιητής, συνωμότησε. Δεν σε άκουσα. Λέω, είπε ο Κωστάκης ο ποιητής, το σύμπαν συνωμότησε. Ναι, ναι, εννοείται. Εννοείται ότι συνωμότησε. Τώρα, για καλό. Άλλες φορές συνωμοτίζει για κακό, έτσι, δεν είναι. Δεν απαραίτητο. Νομίζω ότι ισχύει αυτό τώρα. Να συνωμοτεί το σύμπαν για κακό, μεγάλο τρέξιμο, μεγάλο ντράβαρο να το κάνει. Μάλλον για καλό συνωμοτεί όταν συνωμοτεί. Και για καλό να συνωμοτεί. Γιατί θα σου πω κάτι, Γιώργο. Ακόμα και άσχημα να είναι τα πράγματα, κάθε εμπόδιο για καλό. Δηλαδή, μπορεί να είσαι σε μια φάση που να πεις, όχι αδερφέ, τώρα έγινε η από αυτή και το σύμπαν συνωμότησε για κακό. Όχι, είναι λάθος, Γιώργο. Το σύμπαν. Όχι, θα σου πω γιατί. Τα κάνει όλα, τα φέρνει από εδώ, τα φέρνει από εκεί. Για να σε πάει σε καλό στο τέλος. Αυτό, ακριβώς. Ναι, αλλά πρόσεξε, πρέπει να σου ρίξει 10 κακά μπροστά σου για να εκτιμήσει το καλό που θα βρεις, έτσι. Γιατί καμιά φορά μπορεί να σου προκύψει κάτι καλό και να μην το δεις λόγω των λήψεων των εμπειριών που θα έχεις. Ναι, ισχύει και αυτό. Έτσι. Δηλαδή, για να το εκτιμήσεις μετά, ναι, τέλος πάντων, το καλό το πράγμα. Εμένα που αργεί να γίνει, αλλά γίνεται. Εμένα, κοιτάξτε να δεις πώς έγινε η φάση, ας πούμε. Βγήκα από μια κακή σχέση, πέρασα από άλλες δύο οι οποίες δεν με γεμίζανε και πιστεύω ότι ήταν οι άλλες δύο σχέσεις μπήκαν σε ενδιάμεσο για να γιατρευτεί αυτό που είχα, για να γνωρίσω την Όλγα και να μην πάθω τα ίδια, το κατάλαβες. Mm-hmm.
Πολύ σα ζηλεύω, Γιώργο, πολύ σα ζηλεύω. Σα έτσι σα θαυμάζω, σα θαυμάζω. Γιατί ρε παιδί μου, είστε ένα πολύ ωραίο ζευγάρι, περνάτε ωραία, τα λέτε μια χαρά, κάνετε την παρέα σα, κάνετε τόνο σα, κάνετε το άλλο σα. Και νομίζω ότι ο φόβο τη δέσμευση αυτόματα καταρρύπτεται όταν βρίσκει το σωστό τον άνθρωπο. Αυτό. Δηλαδή αυτό, ότι εσύ πριν είχε πει στην Όλγα, κοίτα να δει, κυρία μου, εγώ παντρολογήματα, δεσμεύσει και τέτοια δεν τα θέλω. Αλλά όταν στην πορεία γνώρισε την Όλγα, ρε παιδί μου, έζησε λίγο καιρό μαζί τη, είδε πω είναι η φάση, πήγατε για τον καφέ σα, πήγατε για το κίνο σα, για το τούτο σα, για το άλλο σα. Είδε ότι τελικά αξίζει το πράγμα. Άρα. Και πολύ εξπρές μετά κάποια φάση. Δηλαδή. Τι. Έγινε. Εμείς μετά που κάναμε σχέση, όταν τα φτιάξαμε τέλος πάντων. Από τη σχέση μέχρι τον Αράβωνα έγιναν πολύ μπαμπαμ τα πράγματα μετά. Αμέσως, ε. Μετά στο εξάμηνο πάνω, ας πούμε, μια μέρα φαντάζομαι τώρα της λέω. Τι μαγειρέψατε, μου λέει παστίτσιο, λέω έρχομαι. Δηλαδή στο τόσο ξεκάθαρο. Τι μαγειρέψατε, παστίτσιο, έρχομαι. Τι κοιλιοδουλεία είναι αυτή. Αν σου έλεγε, ρε εσύ, Γιώργο, αν σου έλεγε φακές, θα πήγαινες. Ειλικρινά. Φακές, να σου πω την αλήθεια, θα πήγαινε γιατί μου αρέσουν και φακές. Ρε εσύ, Γιώργο, ακράτητος, ο αχόρταγος είσαι. Ήθελα απλά δεν να το τελειώσει το πράγμα. Ήμουνα. Ήξερα πλέον ότι έπρεπε να μείνω εκεί, δεν... Οπότε ίσως... ό,τι και να μαγείρευε θα το έτρωγες. Ναι, εννοείται αυτό. Έτσι μα δεν πήγαινε για το φαΐ, εγώ πήγαινα για το κορίτσιο. Για το φαΐ, λέει ο καημένος. Να δεν θυμάμαι κανένα νύφακα εκεί τη μέρα. Λοιπόν, Γιώργο μου, εύχομαι πάντα να είστε έτσι αγαπημένοι, χαρούμενοι. Να καλά και εσύ τα χαιρόμαστε ίδια, πάντα ναι. Όταν επικοινωνείτε μαζί μας και παίρνετε και λέτε έτσι τις ωραίες σας τις ιστοριούλες. Δώσε πολλά φιλάκια στην Όλγα. Ναι, θα τα δώσω. Και θα τα πούμε. Φιλάκια η Όλγα, πολλά. Η Όλγα μου είπε ότι ήταν η καλύτερη, λέει, για αυτό την πήρα, λέει. Φυσικά ήταν η καλύτερη, εννοείται, έτσι. Μου είπε να το τονίσω. Τι? Μου είπε να το τονίσω, λέω. Μα το τονίσω και μόνη μου. Η Όλγα η καλύτερη. Τελείωσε. Σαν το Highlander της αποκεφάλισης όλες, δεν έμεινε καμία. Τι? Σαν το Highlander, το έργο. Σ' ναι. Αποκεφάλισε όλες και έμεινε the only one, ας πούμε, στη ζωή. Αυτό, έτσι όπως τα λες. Λοιπόν, πολλά φιλάκια στην Όλγα, πολλά φιλάκια και σε σένα και θα μιλήσουμε ξανά, ε! Ναι, εννοείται. Φιλάκια πολλά, ευχαριστώ. Γεια. Έτσι, έχουμε χρήσει αυτό το ζευγάρι, όπως όλοι ξέρετε, το χρυσό ζευγάρι, το χρυσό παράδειγμα της εκπομπής μας εδώ, της αγαπημένης. Και τι έλεγα, κανένας φόβος δέσμευσης, όταν βρίσκεις το τέρι σου, όταν βρίσκεις το άλλο σου μισό, δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι τίποτα, όλα καταρρύπτονται, όλες οι φοβίες, όλες οι ανασφάλειες πάνε, πετάνε. Είδατε ο Γιώργος, φωτεινό σηματοδότης, φωτεινό παράδειγμα, είχε τις ενστάσεις του, τις συστολές του, ναι, αλλά πάει. Πάω κι εγώ λοιπόν για το επόμενο κομμάτι κλειδί, το ρα. Τηλεφώνησες πάλι να μου κάνεις κεφάλι να σου πω να μου πεις. Κοίτα μόνο την ώρα, ούτε χτες ούτε τώρα θα φανείς συνεπής. Πάλι θα κανονίσεις και θα ξεκουβαλήσεις και κανέναν εξτρά. Τον κοντό κολλητό σου ή κανένα γνωστό σου από τα φιλιατρά. Τηλεφώνησες πάλι από τον κύριο Τσάρλι που σου κάνει αγγλικά. Τηλεφώνησες πάλι και σ' ακούγανε κι άλλοι μίλα ελληνικά. Άμα θες να σε βγάζω και να σε συναρπάζω να σε πιω τεκλαρέ. Μου έχουν πει στο φλιτζάνι πως μια λίζα με κάνει φιλετάκια πουρέ. Πάρ' το λίζα και κάν' το κορνίζα και βάλ' το στην πρίζα να κάνει σουξέ. Το πτυχίο δεν μπαίνει στ' αρχείο, κορίτσι για δύο τσιφλίκι μαξέ. Πάρ' το λίζα και κάν' το κορνίζα και μες στο Ιμπίζα μπορεί να συμβεί. Το ονειρέο κορίτσι λαθρέο, κομμένη στο λέω, όχι άλλη στραβή. Τηλεφώνησες πάλι όταν έβλεπα γκάλι να μου κάνεις ρελάνς. Με κουράζεις ρε Λίζα, θα μου κάψεις τη μίζα και θα πάρω ρεβάνς. Όλο Δία και χάνει, αισυχτήρι Γιορτάνη, τράβα βρες το κοντό. Που έχει βιοτεχνία μες στη νέα αιωνία και αμάξι Μπορντό.
Τηλεφώνησες πάλι από το δίπλα μπακάλι που το λένε Μικέ. Δε γουστάρω λιζάκι, αλογάκι σε σκάκι, σε αγώνα σικέ. Τηλεφώνα στην Τέρζη να σου κάνει τραπέζι μέσα μπάνια καΐρ. Και φωνάχτε την Πέπη που έχει βίτσιο να βλέπει μόναχα Ρίτσαρντ Γκιρ. Πάρ το Λίζα και κάν το κορνίζα και βάλ το στην πρίζα να κάνει σουξέ. Το πτυχίο δεν μπαίνει στ' αρχείο, κορίτσι για δύο τσιπλίγι μπαξέ. Πάρ το Λίζα και κάν το κορνίζα και μες στο Ιμπίζα μπορεί να συμβεί. Το μοιραίο κορίτσι λαθρέο, κομμένη στο λέω όχι άλλη στραβή. Πάρ το Λίζα και κάν το κορνίζα και βάλ το στην πρίζα να κάνει σουξέ. Το πτυχίο δεν μπαίνει στ' αρχείο, κορίτσι για δύο τσιπλίγι μπαξέ. Πάρ το Λίζα και κάν το κορνίζα και μες στο Ιμπίζα μπορεί να συμβεί. Και τι μου το έκλεισες? Μ' αρέσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ισχύει. Λοιπόν, το κλιπάκι ήταν λίγο από αυτό ολέ, αλλά δεν μας έπτωει τίποτα. Είναι ούτε σε άλλος πανάρχαιο το κομμάτι. Και έχω και γραμμή. Να την ακούσω. Γεια σου, Νίνα. Ναι. Νίνα. Με τρόμαξες. Νίνα, τι κάνεις? Καλά, ποιος είσαι? Κωδικό όνομα Δημήτρης. Κωδικό όνομα Δημήτρης, το κανονικό ποιο είναι? Το Δημήτρης. Γεια σου, Δημήτρη. Τι κάνεις, Νίνα? Τι ξαπίνησες εσύ, τι μπαμ μου ήρθες, με ξύπνησες. Είδες, έκπληξη, δεν το περίμενες. Από πού είσαι εσύ, έχεις ξαναπάρει? Έχω ξαναπάρει, Νίνα, η ατάκια που γράφεις από πίσω μαζί την βγάλαμε. Είσαι ο Δημήτρης αυτός, έλα ρε Σιμίτσο, τι κάνεις? Καλά είμαι, Νίνα, τι κάνεις, μου ήρθες. Είδες που μας τίμησα. Την ατάκα, γιατί δεν είναι δικιά σου η ατάκα, να ξέρεις. Εγώ την πέταξα, απλώς μίλαγα μαζί. Εντάξει, βοήθησα εγώ λίγο όμως. Να τα ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα, δεν διαχωρίζουμε. Μίλαμε και τι θέλουμε. Σε βοήθησα εγώ λίγο όμως να τη βγάλω. Το κάτι τι σου και εσύ το έκανες. Εντάξει, έβαλα και εγώ το χεράκι μου. Τι κάνεις? Καλά είμαι, Νίνα. Τι κάνεις? Καλά είμαι και εγώ εδώ, τα γνωστά. Ευδιάθετη είσαι σήμερα. Πάντα είμαι ευδιάθετη, θέλοντας και μη, Δημήτρη μου, να ξέρεις. Παρατήρηση. Μπορώ να κάνω παρατήρηση. Συμβούλη για την εκπομπή. Θέλω. Πρέπει να φύγει το τηλέφωνο από εκεί. Γιατί? Κάθεσαι κιόλας, βάζεις βάλει το μαξιλάρι. Ντροπή και έσχος, Δημήτρη. Ντροπή και έσχος. Γι' αυτό ακριβώς είναι, η δουλειά του σούπερ. Να κρύβει κουτάκι. Και η δουλειά του μαξιλαριού αυτή είναι. Δηλαδή, όλα συνωμοτούν. Μία φορά έβαλα κι εγώ στη ζωή μου τα κοντά μου, τα μήλια μου. Και έχει γίνει θέμα, ορίστε. Να πάει το τηλέφωνο πάνω, προχωράει, ρε παιδί μου, δεν μας πειράζει. Τώρα εκεί που είναι, δεν είναι σωστό. Δημήτρη, να σου πω, θύμισέ μου λίγο. Εσύ, τι φάση? Ναι. Πώς? Τι φάση, τι. Έχεις σχέση, έχεις, τι έχεις? Όχι, ελεύθερος. Είσαι ελεύθερος. Ελεύθερος και ωραίος. Αλλά θέλεις, ρε παιδί μου, έτσι να μην είσαι. Πρόσεξε, άδει. Χτες πήρα απουσία, χτες δεν πήρα τηλέφωνο. Το παραδέχομαι. Αλλά είχα ψυχολογικά. Τι είχες? Έφαγα άκυρο από κοπέλα χτες. Πρώτη φορά ήταν? Όχι, έχω φάει πολλές φορές. Τότε τι το είσαι? Πρόσεξε να δεις όμως. Ήθελα να τεστάρω αυτό που κουβεντιάζαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Για την κρίση, στις σχέσεις. Ήθελα να τεστάρω. Ναι, και τι αυτό έκανες? Που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα για την κρίση, στις σχέσεις και αυτά. Για το πώς επηρεάζει η οικονομική κρίση. Ναι. Και ήθελα να το τεστάρω. Και τι έκανες? Και τη λέω, θα πάμε για ποτό. Μου λέει, εντάξει, οκ. Τη λέω όμως θα πληρώσεις εσύ. Μετά μου είπε, θέλω να κάτσω σπίτι, να ράξω και τέτοια. Ήταν και λίγο τσιγκανιά αυτό που έκανε. Εντάξει, ήθελα να δω, μωρέ. Πώς θα γίνει, πώς θα το χωρίσει το θέμα. Μάλλον δεν γούσταρες, ρε εσύ, Μίτσο. Δεν πρέπει να ψινώσουν εκεί. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή τη στιγμή, έψαχνα κι εγώ. Για να το τέσταρες εκεί, σε αυτή τη φάση, σε αυτή την περίπτωση, μάλλον δεν. Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, ναι, δεν το είχα πολύ. Αλλά έφαγες τέτοιο άκυρο, ρε εσύ. Τέτοιο άκυρο, άκυρο στεγνό, άκυρο. Δεν το πιστεύω, ακόμα δεν το έχω χωνέψει. Εντάξει, ρε εσύ, Δημήτρη, δεν το έχεις χωνέψει κιόλας, άραξε. Σιγά. Λοιπόν, φόβος για τη δέσμευση, είπαμε σήμερα. Φόβος, ναι. Τη φοβάσαι? Όχι, καθόλου. Είμαι στην ηλικία που πλέον έχω αρχίσει να τον χάνω αυτό το φόβο. Να τον θέλεις, δηλαδή? Όχι, κοίταξε να δεις. Αυτό το φόβο τον έχεις κυρίως σε μικρές ηλικίες, πιστεύω. Ναι, νομίζω είναι στον άνθρωπο. Να σου το εξηγήσω. Κυρίως όταν είσαι σε μικρές ηλικίες, είσαι στα ντουζένια σου που λέμε, έχεις την ενέργεια, λες γιατί να δεσμευτώ και να χάνω και άλλα πράγματα. Ναι, το λες. Εντάξει, τώρα λες εγώ τώρα πιτσιρικάς να είμαι με μια κοπέλα, ενώ υπάρχουν τόσες. Έχω την αίσθηση, δεν είναι μόνο αυτό. Σε μερικές περιπτώσεις, μάλλον η αρχή είναι αυτή. Το ότι ξέρεις, θέλω μια σεξουαλική ποικιλία, θέλω να φάω και το παστίτσιο, αλλά θέλω να φάω και το λαδερό. Όταν.
Καλό αυτό. Κοίταξε να δεις, όταν έχεις μεγαλώσει όμως και έχεις ζήσει κάποιες χι εμπειρίες, ναι. Δεν τον έχεις τόσο πολύ αυτό. Εντάξει, εννοείται να είναι και ο άνθρωπος που θα γνωρίσεις normal και να σου κάνει. Απλώς νομίζω ότι δεν το αναγάγουμε μόνο στο σεξουαλικό. Δηλαδή, αυτό που λέμε η εμπειρία, ρε παιδί μου, δεν είναι μόνο το τι, με πόσες θα πας ή με πόσες θα τσιγκλήσεις. Νομίζω ότι ο φόβος της δέσμευσης κυρίως στην αρχή εκεί. Εγώ νομίζω ότι πάει κι αλλού. Δηλαδή, όταν είσαι ένας άνθρωπος παραγωγικός, δημιουργικός και είσαι στη φάση, ρε παιδί μου, που τώρα μπορείς να τα κάνεις. Δηλαδή, από μια ηλικία, πότε είναι, από τα 18 μέχρι τα 30. Όταν μπορείς να δημιουργήσεις και να παράξεις πράγματα και είσαι έτσι από τη φύση σου. Δηλαδή, είσαι ντούρασελ και θέλεις να το κάνεις όλο αυτό. Ναι. Εκεί το σκέφτεσαι και λίγο, ειδικά αν έχεις και μια εμπειρία πιο παλιά που είσαι και ψιλοπεριορισμένος και στις σχέσεις και που ξέρεις αφήνεις τα πράγματα, αλλάζουν οι προτεραιότητες σου, τότε το ξανασκέφτεσαι δεύτερη φορά και λες βρε μήπως να το αφήσω για μετά. Δηλαδή νομίζω ναι. Ότι παίζει και αυτό, ότι δεν θέλω να αλλάξω. Παίζει και αυτό, απλά όταν έχεις φτάσει στο τέλος αυτής της ηλικίας που λες εκεί κοντά στα 30, απλά δεν έχει αρχίσει να μην υπάρχει τόσο πολύ αυτός ο φόβος. Πόσο είσαι? 27. Εντάξει, στιγμή, μικρός είσαι. Ναι, έχω ακόμα πολλά. Έχω 3 χρόνια σίγουρα ντούρασε, λέω ακόμα. 3 χρόνια ντούρασε. Μετά τι? Μετά τίποτα, δεν υπάρχει ούτε φόβος για δέσμευση. Η πρώτη που βρίσκεις την παντρεύεσαι. Έλα, ρε, εσύ. Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος και δυστυχώς. Αυτό το λάθος το κάνουν περισσότερο οι γυναίκες. Γιατί εκεί πέρα. Σε μικρότερη ηλικία. Και σε μικρότερη. Εκεί πέρα, νομίζω, μετά στα 25, είναι σαν ένα παιδί μου όταν γεννιόμαστε εμείς οι γυναίκες, σαν να μας χώνουν τσιπάκι στον εγκέφαλο. Ναι, ναι, ναι. Με το που περνάει τα ρολόγια από πάνω. Ναι, παθαίνεις μια κρίση και λες: Να παντρευτώ. Ναι, και όποιον ναι. Βρίσκεις, τον αρπάζεις. Και γι' αυτό χωρίζεις. Χωρίζουν τόσο εύκολα. Αυτό είναι το λάθος σας. Είναι το λάθος τους, ναι, γιατί εμένα δεν με απασχολεί καθόλου αυτό. Το όλο το πράγμα. Δεν το σκέφτεσαι καθόλου, εντάξει, ναι. Ξέρεις τι, θα σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι όποτε είναι να έρθει το καλό το πράγμα, όπως ανάκουσες πριν που πήρε και ο Γιώργος και είπε ότι. Ναι, ναι, ναι. Εκεί που ήμουν κάπως προβληματισμένος και σκεπτικός και τέτοια, έσκασε η Όλγα και είπα: εδώ είμαστε. Ξέρω εγώ, φεύγουμε, πάμε να παντρευτούμε. Νομίζω ότι είναι έτσι. Αν σου σκάσει, αν είναι να σου σκάσει το καλό το πράγμα, θα σου σκάσει χωρίς να το κυνηγήσεις. Δηλαδή. Τι? Πιστεύεις τη μοίρα και όχι. Το. Είναι... Πιστεύω όχι. Στο σωστό όχι. Και λάθος timing. Δηλαδή νομίζω ότι είναι πάρα πολύ, γιατί... Εντάξει, κομμάτι της μοίρας είναι και αυτό. Ναι, παρακλάδι. Ναι. Νομίζω ότι μπορεί, ρε παιδί μου, εσύ τώρα να γνώριζες έναν άνθρωπο στα 20 σου, στα 18 σου, που να γούσταρες και να ήσουν πάρα πολύ έτσι κολλημένος με αυτή την κοπέλα, ξέρω εγώ, και απλώς ναι. Να ήταν λάθος το timing, γιατί τότε εσύ να ήθελες να κάνεις όλα αυτά που λέμε τα τσιλιμπουρδέ. Και να γνωρίσεις τώρα την ίδια κοπέλα, ναι. Και να το πας το πράγμα παραπέρα. Ή μπορεί τώρα που. Πρέπει να με παρακολουθήσεις εσύ, δεν έχεις εκεί τα λιώσεις. Βρε λες. Είναι πολύ. Εσύ Δημήτρη, είναι πολύ κλασικό. Ναι, πολύ είναι κλασικό. Συνηθισμένο φαινόμενο. Έτσι γίνεται. Όταν είσαι έτοιμος να κάνεις ρε παιδί μου το επόμενο βήμα, να κάνεις τη σχέση ή να κάνεις. Να το πας πιο σοβαρά το πράγμα, γνωρίζεις και σου έρχεται όλη η σαβούρα. Όλη η σαβούρα παρελάβει μπροστά σου. Μαγνήτης, είναι, όταν... είναι αυτό. Μαγνήτης. Όταν πάλι είσαι σε μια φάση πολύ ντεμή και θέλω και δεν θέλω και πού να τραβιέμαι, τότε έρχεται σωστός ο άνθρωπος και εσύ του ρίχνεις τη χιλοπιτάρα μες στα μούτρα και μένεις μετά να κλαις για το επόμενο τρίμηνο. Κατάλαβες, έτσι είναι αυτά. Εκτός αν είσαι στην κατηγορία Νίνα, που βρε χειμώνας, βρε καλοκαίρι, βρε βροχή, βρε λιακάδα, τον έχει το μαγνήτη. Και σκάει ό,τι σε σαβούρα πάντα. Όπα, κάτι λάθος κάνεις. Εντάξει, κοίταξε, δεν θες μην τα ρίχνουμε όλα στο μαγνήτη. Δεν ξέρω αν εμείς, ρε παιδί μου, που έχουμε το σύννεφο που φέρνει βροχή συνέχεια πάνω μας, αν κάνουμε λάθος ή αν, ρε παιδί μου, έτσι είναι. Πρέπει να ψεκάσετε το σύννεφο από πάνω, ψεκάσετε το να φύγει. Βρε εσύ, δεν έχει σηκωθεί να φύγει ακόμα, ξέρω, εκεί κατσικωμένο από πάνω. Αλλά ξυστή, δεν έχεις το να, έχεις το άλλο. Δηλαδή, δεν πρέπει να τα παίρνουμε τα πράγματα στη ζωή μας κατάκαρδα και να λέμε: «Α, δεν μου έχει κάτσει και δεν μου έχει έρθει το καλό». Εντάξει, θα έρθει. Το καλό το χαλαρίσε, πράγμα αργεί να γίνει. Χαλαρίσε βρίσκω. Ε? Χαλαρίσε βρίσκω. Εντάξει, δεν το επιδιώκω κιόλας. Δηλαδή, είσαι μικρή, ότι... μάλλον ακόμα, γι' αυτό. Τι μάλλον. Το μάλλον που το. Ξέρω εγώ, μα έτσι όπως ακούω με αυτό που μου λες.
Ρίση Δημήτρη, είναι αρχή, είναι κάποια πράγματα που πρέπει να τα έχουμε στάνταρ στο μυαλό μας. Δηλαδή, όσο το κυνηγάς κάτι. Και τώρα δεν μιλάω μόνο για μένα, γιατί εγώ κλάιν, δεν με νοιάζει κιόλας. Κοίταξε να δεις, όμως όταν είσαι και κάποια ηλικία μεγαλούτσικη, σε πίνεις και λίγο χρόνο και κυνηγάς. Θα σου πω κάτι. Ξέρω γυναίκες και γυναίκες. Ξέρω γυναίκες που είναι 30 φεύγα. Και δεν τις ενδιαφέρει γιατί περνάνε ωραία τη ζωή τους. Περνάνε ωραία, έχουν τις φίλες τους, τους φίλους τους, έχουν τα περιστασιακά τους, που δεν τους κάθεται, αλλά δεν τις νοιάζει και τόσο, γιατί περνάνε ωραία. Το πάνε στη ζωή μας, εγώ νομίζω, είναι να περνάμε καλά, να ζούμε ευχάριστα, να ζούμε ωραίες στιγμές. Βέβαια, βέβαια. Η διασκέδαση και η καλοπέραση είναι το πάνε. Δεν είναι καλοπέραση με την έννοια μόνο της διασκέδασης. Είναι με την έννοια των εμπειριών, είναι με την έννοια της ποιότητας που δίνεις στη ζωή σου, το χρώμα που δίνεις στη ζωή σου. Δηλαδή, γιατί να το αλλάξεις. Γιατί να το αλλάξεις αν δεν σου έχει έρθει, ρε παιδί μου, αυτό που θες. Καταλαβαίνεις τι λέω. Κατάλαβα. Να βρεις τον πρώτο τη Honda και να πεις... Για άλλη μια φορά τα λες καλά. Ναι, τα λέω. Τα λέω αυτό και έχει αρχίσει και με προβληματίζει, Δημήτρη μου, αυτό. Που τα λέω έτσι, δηλαδή κάτι δεν πάει καλά. Σάφρεσε. Έχω πάρει το ρόλο μου εδώ πέρα στη ζούγκλα πολύ, πολύ πατριωτικά και... Ξέρεις, έχω στρώσει κι εγώ. Καλά κάνεις, μαζί καλά με εσάς. Τα λέω, τα ξαναλέω για εσάς και βελτιώνομαι. Ναι, εκπομπή με εκπομπή. Εκπομπή με εκπομπή, γίνομαι και καλύτερη. Τι θα κάνουμε τώρα με την ΑΤΑΚΑ? Με την ΑΤΑΚΑ, εμένα μου αρέσει. Θα την βγάλουμε. Νομίζω ότι πρέπει την άλλη εβδομάδα έτσι να αλλάξει, να χαρεί κι άλλος κόσμος. Βάλουμε καμιά άλλη, λες. Έχεις. Έχω κάτι καλό. Για πες, κάτσε να γράψω. Γράψε. Περίμενε γιατί βαριέμαι και να σηκώνομαι. Με έχει πιάσει το σάπισμά μου τώρα. Δεν σηκώνομαι για κανένα λόγο. Για πες. Είναι και το τηλέφωνο εκεί που εμποδίζει. Δημήτρη. Εγώ φταίω. Κάνε γκάλοπ. Άμα θέλεις, κάνε γκάλοπ. Δεν κάνω τίποτα. Τι δεν κάνεις τίποτα. Πες ΑΤΑΚΑ, Δημήτρη. Είμαι σίγουρος ότι δεν το λέω μόνο εγώ. Δημήτρη, σε ανακαλώ. Ποιος άλλος το λέει? Κανένας άλλος δεν έχει πει για το τηλέφωνο μου. Καταρχήν η παρέα μου το λέει. Η παρέα σου. Εντάξει, ωραία. Δεν σίγουρα. Θες να τους βάλω να πάρω τηλέφωνο κι αυτή? Όχι, ορίστε, τώρα θα κάτσω. Εντάξει. Έχει γίνει πολύ σούσουρο με το τηλέφωνο και το. Σαφώς. Για πες ΑΤΑΚΑ, Δημήτρη. Λοιπόν, γράψε. Η αγάπη πονάει. Ναι, τι μελό. Μου ξεκίνησες πολύ μελό. Ο έρωτας γιατρεύει. Δημήτρη. Το στρωσά. Στα καλύτερα, ρε Δημήτρη, κάθε φορά. Η αγάπη πονάει, ο έρωτας γιατρεύει. Κάτσε καλά τώρα, δεν είμαστε τίποτα τυχαίοι. Τι? Δεν είμαστε τίποτα τυχαίοι. Όχι, ρε, εσύ ολόκληρη ΑΤΑΚΑ μου βγάλες. Έχω κάνει εδώ πέρα μεταπτυχιακά, διδακτορικά, τα πάντα. Δουλεύεις. Τι εννοείς? Θέλω να πω ότι έχεις κάνει μεταπτυχιακά, διδακτορικά, αλλά δουλεύεις. Όχι, άνεργος είμαι. Στον έρωτα όμως δουλεύω φουλ. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Λοιπόν, Μίτσο, μη χάνεσαι. Δηλαδή, όχι, δεν είχα πει μια πουσία χθες. Εντάξει, δεν ήμουν καλά. Έφαγα άκυρο τη τρελή. Τι να κάνω. Α, και τρελή τώρα. Βέβαια, τρελή είναι να μην μπορεί να κεράσει να πω το. Η τσίπισσα. Άστι να πάει να χαθεί. Άστι. Πάμε για άλλα τα καλύτερα, τα σωστά που περιμένουν να έρθουν. Αυτό. Αυτό. Έτσι. Λοιπόν, Μιτσάκο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Φιλάκια. Χάρηκα. Φιλάκια. Bye-bye. Ωραία, μ' αρέσει. Έχει ωραία φωνή ο Δημήτρης, αλλά δεν του το είπα γιατί τον άκουσα πολύ αγριεμένο με τα τηλέφωνα και τα κίνα και τα τούτα. Αλλά για να πάμε στην επόμενη γραμμή να δούμε τι θα ακούσουμε. Ναι! Καλησπέρα σας. Γεια σας. Κωδικό όνομα Αλκιβιάδης. Παρντών. Αλκιβιάδης. Ο Αλκιβιάδης. Κωδικό όνομα. Κανονικά με λένε Χρήστο. Γεια σου, Αλκιβιάδη, Παύλα Χρήστο. Πώς να πρώτη φορά τηλέφωνο στην εκπομπή. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο στην εκπομπή σας. Μ' ακούτε? Σας ακούμε, σας ακούμε. Έχω... Έλα να κυλάει, έλα Αλκιβιάδη μου, έλα, δώσε πόνο, δώσε ροή. Είναι πολύ άσχημο αυτό που θα πω. Ναι. Είμαι έτοιμη. Έχω σχέση με τον κολλητό μου και παράλληλα με τον πατέρα του. Ναι, είναι ένα θέμα, η αλήθεια είναι που το έχουμε υπεραναλύσει αυτό. Αλλά τι εννοείς, ανάλυσε, δεν ακούσα τον καημό σου. Ο μπαμπάς του ξέρει ότι έχω και με το γιο του σχέση, αλλά πώς θα το πω στον ίδιο, δεν ξέρω. Στον μπαμπά. Ο μπαμπάς το ξέρει. Ο μπαμπάς το ξέρει και θες να το πεις στο γιο. Στο γιο, ναι. Γιατί να το πεις? Γιατί δεν μπορώ, δεν γίνεται, να μην το κρύβω, δεν γίνεται. Θες να σου βγει από μέσα σου. Ναι, το βλέπω κάθε μέρα, τρώμε όλοι μαζί στο σπίτι του.
Γιατί πηγαίνεις και τρως αυτό το σπίτι? Γιατί, τι γιατί, όλοι μαζί είμαστε. Τι εννοείς? Γιατί είμαι καλή ο άνθρωπος στο σπίτι και πάω. Και είναι και μα το θέλει από αυτός του και του μπαμπά και του γιου, ρε εσύ. Ο μπαμπάς θέλει να με βλέπει συνέχεια, ο μπαμπάς θέλει να με βλέπει συνέχεια. Ναι. Και εγώ ξέρω ότι κάνω παρέα με το γιο του. Ναι. Αυτό. Ναι. Είμαστε όλοι μαζί στο σπίτι. Και τώρα ο προβληματισμός σου ποιος είναι? Ότι δεν μπορώ να αντικρίζω το γιο. Δεν μπορείς? Να τον αντικρίζω το γιο. Με τον γιο, ρε παιδί μου, κάνετε παρέα. Όχι, είμαστε μαζί, κανονικά. Κάνετε και... Λοιπόν, ωραία. Και εσύ όμως δεν σε βλέπω τώρα εσένα πάρα πολύ ενταχτυρντή, ούτε για τον έναν ούτε για τον άλλον. Σε βλέπω πολύ ντεμή. Εγώ είμαι ερωτευμένος με τον πατέρα. Ωραία, χώρισε με το γιο. Ναι, να πώς θα το πω όμως. Η μαμά υπάρχει σε αυτό το σπίτι του τρελού? Όχι. Όχι, γι' αυτό έχεις βρει εσύ πρόσφορο έδαφος και έχεις σηκωθεί κανονικότατα. Έχω ορμήξει, έχω πέσει με τα μούτρα. Ναι, ευτυχώς δηλαδή που δεν υπάρχει και μαμά, γιατί σε έβλεπα. Η μαμά πήρε χαμπάρι τι γίνεται στο σπίτι και εξαφανίστηκε. Τι? Η μαμά πήρε χαμπάρι τι γίνεται στο σπίτι και εξαφανίστηκε. Χώρισες και μια οικογένεια εσύ. Από εδώ το πήγες, από εκεί το πήγες. Τι? Δεν είμαι αντροχωρίστρα. Αντροχωρίστρα είσαι, βρε εσύ Χρήστο μου τώρα. Τους έχεις κάνει τους ανθρώπους ανάστα. Όχι, εντάξει. Μα είχαν και άλλες σχέσεις πριν από μένα. Πριν από μένα και ο γιος και ο μπαμπάς είχαν και άλλες σχέσεις. Από κοινού? Όχι από κοινού, είχαν και άλλες σχέσεις. Ναι, αλλά από κοινού είναι η πρώτη. Η παρθενική τους είσαι. Όχι. Τι όχι, όχι. Από κοινού, ναι, από κοινού, ναι. Από κοινού ναι, στα λόγια μου έρχεσαι. Τώρα μην μου φέρνεις αντιρρήσεις εμένα. Θα το φέρω τώρα στο γιο. Τι? Το τρόπο θα το πω στο γιο. Κοίτα να δεις, επειδή τους βλέπω πολύ ελαφρούς εκεί μέσα, νομίζω ότι δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα. Νομίζω ότι θα το πεις στον πατέρα που το ξέρει ήδη, θα το πεις και στο γιο. Πανηγύρι θα κάνουν, Χρήστο μου. Τείχο-τείχο θα πηγαίνει, σε βλέπω. Εντάξει, δεν είμαι ο παθητικός της φάσης. Καλά, δεν θέλω να το αναλύσουμε αν θες. Αυτό σου λέω, ναι, δεν είμαι τώρα. Τείχο-τείχο θα πηγαίνουν αυτοί. Αυτοί, ναι, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, τους τείχους θα τους χρησιμοποιήσετε σε αυτό το σπίτι σίγουρα. Βέβαια. Ναι, βέβαια. Κοίτα να δεις. Έχουμε πει εδώ πέρα σε αυτή την εκπομπή ότι πρέπει το πάνι είναι να περνάμε καλά. Αν Χρήστο μου, εσύ περνάς καλά. Ναι, αλλά υπάρχει πρόβλημα τώρα. Υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή. Κανένα πρόβλημα, Χρήστο, κανένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εσύ κάνεις ό,τι κάνεις, παίζεις την παλίτσα σου από εδώ, παίζεις την παλίτσα σου από εκεί. Από όπου μπορείς, αρπάζεις. Ναι. Και είσαι μια χαρά. Όχι, εγώ νομίζω να τη συνεχίσεις έτσι τη φάση σου, να περάσεις τέλεια, να περνάς καλά. Δεν έχω άλλες συμβουλές. Εσένα κάπου σε ξέρω κιόλας, πάντως. Εσύ δουλεύεις και κάπου αλλού. Τώρα τι ερωτήσεις είναι αυτές? Όχι, βρε, σε έχω ξαναδεί κάπου. Με έχεις δει κάπου με ξέρεις? Σε κάποιο μαγαζί πρέπει να σε έχω δει εσένα. Και πώς εσένα τώρα σου τράβηξε την προσοχή εγώ, βρε εσύ, Χρήστο μου, που έχεις πάρει... Ποιο? Ό,τι σε αρσενικό έχεις βρει. Εντάξει, κακό είναι αυτό. Όχι. Δεν είμαστε πολύ υπέρ. Αλλά μην μου λες τώρα ότι με έχεις δει και κάπου με ξέρεις και έχω σε περιμένεις στο σπίτι πατέρας γιος. Σε έχω δει κάπου τώρα, εντάξει. Κακό είναι να σε έχω δει κάπου τώρα. Σίγουρα ζήλεψες τα παπούτσια μου. Σίγουρα. Για να τα δω λίγο. Όχι αυτά. Και... Αν με είδες κάπου έξω, ρε παιδί μου. Στάνταρ. Επειδή είσαι ψηλή κοπέλα, μάλλον δεν φοράς χόβες και τέτοια. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Οπότε δεν ζήλεψα τα παπούτσια. Εγώ που είμαι κοντούλης. Α, είσαι κοντούλης. Φόραγες γόβες τη βράδια. Φόραγες γόβες? Τα βράδια πάντα. Στο σπίτι του φίλου μου και του πατέρα του. Σε βολεύουν, βρε εσύ, Χρήστο. Τις βγάζω, μωρέ. Τις βγάζεις. Το θέμα είναι, κυρά μου, αν μπορείς να τις έχεις, να τις κρατήσεις και να περπατάς και να ανεβοκατεβαίνεις και τα σκαλιά. Τι είναι αυτό? Τζάμπα. Είναι σκαλιά. Είναι στο σανσέρ, ανοίγω την πόρτα και ρουμάω. Και τις πετάς. Βέβαια. Κάνεις τις χαριτομενιές σου. Καλά κάνεις, Χρήστο μου, καλά κάνεις. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρες και μοιράστηκες μαζί σου τον καημό μου. Να περνάς καλά. Έτσι. Να περνάς τέλεια και θα το ξαναπούμε, οκ? Okay? Έγινε. Γεια σου, Χρυσό μου. Φιλάκια, Χρυσό μου, γεια. Ορίστε. Εδώ η Φτερού. Άλλη γραμμή. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σε μένα μιλάτε? Ναι, σας είπα καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα λέτε σε πολλούς, εντάξει. Μιλήστε μου ένα τσίκ πιο δυνατά. Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, εγώ ήθελα να συμφωνήσω με την προηγούμενη επικοινωνία σας με τον Δημήτρη, που σας έλεγε να βγάλετε το τηλέφωνο από μπροστά. Ναι. Ακούτε. Σας ακούω βεβαίως. Θα συμφωνήσω μαζί του. Είμαι ναι. Κι εγώ, εκτός από την παρέα του, για τη δική μου την παρέα. Α, έχετε κι εσείς παρέα. Μαζεύεστε παρέες. Ωραία. Μ' αρέσει. Λοιπόν, κάντε κάτι. Εντάξει, δηλαδή... να σας θαυμάσουμε, δεν είναι ότι μας σκανδαλίζετε. Μα εδώ είμαι, εδώ είμαι, με θαυμάζετε. Τι με θαυμάζετε, δεν με θαυμάζετε τώρα. Ποιος σας ενοχλεί, κυρία μου? Να σας θαυμάσουμε 100%. 100%. Να σηκωθώ όρθια για τον κύριο, που το όνομά σας ακόμα δεν μου το έχετε πει. Να σηκωθώ όρθια να με θαυμάσετε, ορθή. Ορίστε. Να σας το πω το όνομά μου. Είμαι ο Σταύρος, ένας θαυμαστής σας από την πρώτη εκπομπή σας. Έχετε ξαναπάρει εσείς? Έχω ξαναπάρει, ναι. Και τι μου είχατε πει εσείς, είχατε καημό και λύσαμε? Όχι. Χωρίς καημό. Σας είχα πει μια τάκα μου, τη βάλατε. Τι είχατε πει? Τη βάλατε σε δεύτερη σειρά, αλλά τελικά βγήκε... Ο νικητής ήταν άλλος. Ναι, η ατάκα μου ήταν έρωτες του Μεσονυκτίου, Νίνα. Α. Με θυμάσαι τώρα έτσι. Το θυμάμαι, το έχω και γραμμένο. Το ξέρω, ναι. Λοιπόν, το τηλέφωνο να βγει, να σε θαυμάσουμε. Τώρα, Μεσσία Σταύρο, με πήρατε να μου πείτε για το τηλέφωνο να βγει. Δεν έχετε κανένα καημό, κανένα πόνο? Μιλάμε τώρα για το φόβο της δέσμευσης. Είστε παντρεμένος, είστε χωρισμένος? Τι είστε εσείς εν τέλει? Έρχεστε και φεύγετε έτσι σαν το σύφουνα. Πείτε μου δύο λόγια. Είμαι και κάποιες ηλικίες τώρα και τα έχω πόσο περάσει όλα αυτά. Είστε? Και τα μανατζάρω, τα παλεύω, ας πούμε. Πόσο χρονών είστε? 60. 60, μια χαρά. Μια χαρά, δεύτερη εφηβεία κι εσείς. Να σας πω, παντρεμένος. Στα χαρτιά. Στα χαρτιά, κανονικά. Στα χαρτιά εννοούμε σε διάσταση. Α, είστε σε διάσταση. Και τώρα τι κάνετε? Τώρα προσπαθώ να παίρνω από τη ζωή ό,τι καλύτερο έχει. Δηλαδή? Και να απορρίπτω ό,τι άσχημο. Δηλαδή, ζείτε τη ζωή σας ευχάριστα, ξέρω εγώ. Ναι. Ωραίες σχέσεις, ωραίες φιλίες. Ό,τι μπορεί η ζωή και η μνημονιακή εποχή που ζούμε μπορεί να μας προσφέρει. Χρόνια ήσασταν παντρεμένος, κύριε Στράτο? Βέβαια, Σταύρο. Έχω οικογένεια ωραία. Έχετε παιδάκια? Έχω 3 παιδάκια. Και όλα καλά, μεγαλωμένα, ανεξάρτητα. Όλα τα έχετε τακτοποιήσει? Ναι. Μια χαρά. Τώρα, μετά το χωρισμό σας, εσείς είχατε κάνει ένα γάμο, τέλος πάντων, να βάγισε, χωρίσατε, όχι, τέλειωσε. Όχι, μια χαλά πέρασε, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πόσα τώρα, 30 χρόνια, κάναμε μια ωραία οικογένεια. 30 χρόνια ήσασταν παντρεμένος. Όλα τα ωραία στη ζωή έχουν μια αρχή και ένα τέλος. Ήσασταν παντρεμένος 30 χρόνια, μου είπατε. Αφού έχω γιο 35 χρονών. Καλά, και πώς χωρίσατε, δεν ήταν λίγο δύσκολο να χωρίσετε μετά από τόσα χρόνια? Είπαμε, όλα τα ωραία στη ζωή έχουν μια αρχή και ένα τέλος. Ναι, τώρα όμως δεν είναι και πολύ εύκολο να είσαι 30 χρόνια με έναν άνθρωπο και να του πεις bye bye. Δηλαδή είναι και λίγο δύσκολο αυτό. Μπορεί να είναι και λίγο αμοιβαίο, ας πούμε. Καταλάβω. Τι να είναι? Αμοιβαίο. Αμοιβαίο, Και το περάσετε εύκολα εσείς αυτό? Το bye bye και από τις δύο πλευρές εννοώ το αμοιβαίο. Ναι, και από τις δύο πλευρές, αυτό το κατάλαβα. Θέλω να πω όμως, το περάσατε εύκολα. Ήταν μια διαδικασία που okay, έγινε και το ξεπεράσατε σχετικά εύκολα. Όχι βέβαια. Στην αρχή, αυτές οι καταστάσεις στην αρχή είναι δύσκολες. Αλλά έτσι, δεν κάνατε πίσω. Και λίγο ψυχοφθόρες. Αλλά μετά το συνηθίζεις και λες, η ζωή συνεχίζεται, είναι μικρή και σύντομη. Και αυτά. Ωραία. Μετά από έναν λοιπόν τελειωμένο γάμο, με μία τελειωμένη υπόθεση, έγινε όσο έγινε, έκανε τον κύκλο της, τελείωσε αυτή η κατάσταση που ζήσατε. Τώρα... έχετε φόβο στο να δεσμευτείτε ξανά, στο να κάνετε πάλι κάτι νέο από την αρχή, να χτίσετε μία σχέση έτσι πιο σοβαρή, που ίσως, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να οδηγήσει και σε γάμο, ή δεν το σκέφτεστε καν? Όχι, συμφωνώ μαζί σας και πράγματι ακριβώς ανάμεσα στις διάφορες, πώς να το πω τώρα, ωραίες καταστάσεις που επιδιώκω απορρίπτοντας τα άσχημα, βλέπω, προσπαθώ να βρω την αδερφή ψυχή, ας το πούμε σε εισαγωγικά, που θα περάσω το υπόλοιπο της ζωής μου. Δηλαδή δεν έχει τελειώσει για εσάς η αναζήτηση?
Όχι, Νίνα μου. Και πολύ καλά κάνετε, πάρα πολύ καλά κάνετε, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι μετά από ένα τέτοιο, ρε παιδί μου, τέλος σε έτσι μακροχρόνιες σχέσεις καταθλίβονται και λένε εντάξει, δεν είναι για μένα αυτά. Αφού τελείωσε ο ένας γάμος, θα τελειώσει και ο άλλος και δεν πάω και πουθενά και κάθομαι και σπίτι μου. Όχι, εγώ δεν ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Εγώ προσπαθώ να βρω τον άνθρωπο που θα ζήσουμε μαζί για το υπόλοιπο της ζωής μας. Όσοι μας έχει ορίσει ο Θεός. Και πολύ καλά κάνετε, και πολύ καλά κάνετε. Να κάνω μια τελευταία ερώτηση εγώ τώρα. Να κάνετε όσο θέλετε, αν δεν σας κλέβω το χρόνο για να μιλήσουν άλλοι πιο... Μια χαρά είναι μια χαρά. Έχετε χωρίσει αρχικά καιρό εσείς? 10 χρόνια. 10 χρόνια! Καλά, εσείς πρέπει να ήσασταν και μικροπαντρεμένος, ε. Όχι ακριβώς. Εντάξει. Ναι. Δέκα χρόνια. Μέσα σε αυτά λοιπόν τα 10 χρόνια, δεν σας έχει έτσι δημιουργηθεί ανάγκη τέλος πάντων ή δεν έχετε θελήσει να ξαναέρθετε σε επαφή με την πρώην γυναίκα σας? Δεν έχετε σκεφτεί ότι εντάξει, τώρα κάναμε ό,τι κάναμε, την αγαπάω, με αγαπάει, έχουμε κάνει και παιδιά μαζί, έχουμε και μια οικογένεια, μήπως να ξαναδοκιμάσω, μήπως να ξαναπροσπαθήσω? Δεν σας πέρασε αυτό από το μυαλό? Κοιτάξτε, στην αρχή της δεκαετίας, ναι, εντάξει, μπορεί να το έλεγες αυτό, περίμενες και την ανταπόκριση από την άλλη πλευρά. Όταν δεν ερχότανε ή ερχότανε ψόφια, απογοητευόσουνα. Επομένως, συνέχισες μόνος σου, έμενες στα χαρτιά και προσπαθούσες να βρεις από τη μια μεριά να περάσεις καλά, όχι βέβαια με όποια και όποια, έτσι, δεν κατεβάζουμε το επίπεδό μας. Νομίζω ότι κάποια στιγμή όταν ανεβαίνει ο πύχης, και... δύσκολα κατεβαίνει. Και ναι, και προχωράς και λες να βρω ανάμεσα σε όλους αυτούς τις προσπάθειες και τις επαφές, τις γνωριμίες, να βρεις και αυτόν που θα περάσει στο υπόλοιπο της ζωής. Ναι. Είναι κακό αυτό, άσχημο, παράλογο, πώς το βλέπεις? Νομίζω ότι το έχετε πάρει πάρα πολύ σωστά και τα λέτε πολύ ωραία. Γιατί το ότι τέλειωσε μία σχέση, εν πάση περιπτώσει, γιατί γάμος, ξεγάμος, σχέση είναι, ανθρώπινη σχέση. Βεβαίως. Έτσι, ότι τελείωσε... Παραπάνω από απλή σχέση, έτσι. Ορίστε. Παραπάνω από απλή σχέση. Ναι, παραπάνω από απλή σχέση, όμως δεν πάβει. Δεν πάβει να είναι μια ανθρώπινη σχέση, έτσι. Δηλαδή, παρόλους τους δεσμούς τους οικογενειακούς, ότι έχετε μαζί και τα παιδιά σας και όλα αυτά, ήταν μια σχέση μεταξύ δύο ανθρώπων, ήταν και ερωτική σχέση. Λοιπόν, σας τελείωσε αυτή, δεν σας έχει πάρει κατάκαρδα. Δεν σας έχει πάρει από κάτω όλο αυτό, δεν το έχετε πάρει κατάκαρδα. Και συνεχίζετε και μετά από 10 χρόνια τέλος πάντων που έχετε χωρίσει και δεν ξέρω αν είχατε κάτι σοβαρό ή όχι, συνεχίζετε ακόμα. Είναι μια πολύ φυσική, φυσιολογική και είναι πολύ, πολύ σωστή αντιμετώπιση. Εμένα πολύ μ' αρέσει. Χαίρομαι για τη διορατικότητά σας και την κατανόησή σας. Ναι, όχι. Είναι πολύ απόλυτα φυσιολογικό αυτό. Δηλαδή, τι θα έπρεπε να μου πείτε? Όχι, τώρα έχω χωρίσει 10 χρόνια και 10 χρόνια κάθομαι και πλέκω και περιμένω να έρθει να επιστρέψει ακριβώς, πίσω. Ναι, ναι, όχι. Δεν πήγα και σε μοναστήρι, παρόλο που είμαι θρησκευόμενος, δηλαδή θεοσεβούμενος μάλλον. Δεν πήγα σε μοναστήρι. Καλά κάνατε. Καλά κάνετε. Και καλά κάνετε που τα βλέπετε έτσι τα πράγματα και εγώ να σας ευχηθώ κιόλας να βρείτε τον άνθρωπο που ψάχνετε, να βρείτε το έτερο νήμιση και να ζήσετε έτσι ωραία και ευχάριστα, χαρούμενα τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι και εγώ καλή επιτυχία στην όμορφη εκπομπή σας. Αλλά το αντικείμενο του τηλεφωνήματός μου ήταν κάτι άλλο, μην το ξεχνάτε. Δεν το ξεχνώ. Έκανα τη γύρα μου, εγώ τη στροφή μου γύρω από την καρέκλα. Την έκανα για να δείτε ότι δεν σας ξεχνώ. Και μπορεί και να ξανασηκωθώ αν πιαστώ στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Καληνύχτα. Λοιπόν, αυτό το αστείο με το σουπεράκι μου, να ξέρετε ότι δεν θέλω να το ξανακούσω. Το σούπερ είναι εκεί και θα μείνει εκεί, διότι αν εγώ πάρω τα τηλέφωνα από εκεί χαμέ που τα έχω ρίξει, πόσο εσείς τα παίρνετε? Γιατί το point, όλο και όλο το θέμα είναι αυτά τα τηλέφωνα να τα χρησιμοποιείτε και να παίρνετε να ακούω τον καημό σας. Δεν είναι τώρα να φαίνεται το γονατό μου, γιατί το γονατό μου θα βλέπετε, δεν θα βλέπετε και τίποτα άλλο. Λοιπόν, 2-11-55-55-37-5-38 και περιμένω το επόμενο τηλέφωνο και το έχω και ρίξτο. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σου Νίνα, είμαι ο Πέτρος από Καλλιθέα. Γεια σου Πέτρο από Καλλιθέα. Καλά είσαι? Καλά είμαι, εσύ? Μπράβο, μπράβο. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, όπως και ο καθένας μπορεί να πει κάπως τον ερωτικό του πόνο, θα σου πω και εγώ το δικό μου, γιατί είναι λίγο περίεργο. Ναι, Πέτρο, ένα τσικ πιο δυνατά. Ωραία. Μ' ακούς τώρα? Σ' ακούω, σ' ακούω. Λοιπόν,
Εγώ μένω Καλλιθέα. Δουλεύω επίσης Καλλιθέα, σε μια καφετέρια. Ναι. Και έχω μια σχέση... Με την Μπουφετζού. Όχι, όχι. Με τη σερβιτόρα. 3,5 χρόνια με τη Μαρία. Α, απλά με τη Μαρία, τέλεια. Είναι με 32 στα 33. Ναι. Και η Μαρία είναι κάπου εκεί και, 32. Συνομήλικη. Συνομήλικη, συνομήλικη. Μια χαρά τα πάμε και σε όλα και στο... Και σε αυτό, σε όλα, μια χαρά δηλαδή. Τέλεια. Μόνο ναι. που εδώ και ένα χρόνο, δεν ξέρω, κάτι με έχει πιάσει. Εσένα. Εμένα, ναι, γιατί βασικά και την παρέα μου και εμένα. Και την παρέα σου και μαζί. Ναι, έχω λίγο συσσαγωγικά ψηλανόμαλη παρέα. Ψηλό. Και μετά, ναι, μετά την καφετέρια πηγαίναμε μια βόλτα από συγκρού. Και τι κάναμε. Ακούς. Και τι κάναμε. Καταλαβαίνεις. Τι κάναμε. Τέλος πάντων, πηγαίνατε στη Συγκρού και κάτι κάνατε. Τώρα τι ο ένας έχει ο άλλος. Πηγαίνατε στη Συγκρού, ωραία. Τι πρέπει να καταλάβω. Αφού ξέρεις ποιες κοπέλες δουλεύουν εκεί πέρα. Κοπέλες που δεν είναι κοπέλες. Τι? Κοπέλες, λέω, που δεν είναι κοπέλες. Και τι είναι. Αφού ξέρεις τι είναι, transsexual. Τέλος πάντων, πολύ αθώο είμαι τελικά εγώ και το παίζω και ξύπνια, ναι. Ωραία, μάλλον, και πηγαίνατε. Και τι έγινε, ότι... Πηγαίνατε εκεί... Πηγαίνατε εκεί επί... Γι' αυτό το λόγο. Γι' αυτό το λόγο, οι περισσότεροι πάνε για να, όπως ξέρεις, για να κάνουν... Όπως ξέρω, ναι, γιατί χαβαλέ, έχω δείξει ότι ξέρω. Τι? Χαβαλέ κάνουν. Χαβαλέ, πηγαίνατε να κάνετε πλάκα, χαβαλέ, ωραία. Και εμείς κάπως έτσι το ξεκινήσαμε εδώ και έναν άμιση χρόνο. Ναι. Αλλά έλατε που ένα μου άρεσε πάρα πολύ. Τι σου άρεσε? Τι μου άρεσε, τα πάντα. Πηγαίνετε ρε παιδί μου και κοροϊδεύατε και σου άρεσε. Και ένα μου άρεσε πάρα πολύ. Να κοροϊδεύεις. Σε κοροϊδεύω, όχι καθόλου. Όχι εμένα βρε εσύ, τέλος πάντων συνέχισε τώρα να δούμε πού θα καταλήξει αυτό το τηλέφωνο. Ναι. Ήμασταν τρία άτομα συγκεκριμένα και ακούς. Σ' ακούω. Και γνωρίζω μία από εκεί. Μία κοπέλα, ναι. Τι το ήθελα και γνώρισα. Τι? Τι το ήθελα, λέω, και γνώρισα. Και γνωριστήκαμε, ανταλλάξαμε τηλέφωνα. Το έχουμε δει και 5-6 φορές. Ναι. Και μάλλον είμαι σε διπλή σχέση. Μα, δηλαδή, έχεις δύο σχέσεις. Τι είπα κι εγώ τώρα. Κάπως. Αλλά βέβαια εννοείται, της το έχω πει ότι έχω σχέση 3,5 χρόνια και... Ωραία, και η κοπέλα αυτή είναι τι λέει. Είναι πολύ καλό, το εκτιμεί, αλλά... Πολύ καλό παιδί. Είναι πολύ καλό παιδί. Τι λέει, ρε παιδί μου, αυτή η κοπέλα. Η κοπέλα η πρώτη δεν το ξέρει, εννοείται, δεν το ξέρει. Η σχέση σου η συγκεκριμένη... Η επίσημη, λέτε, η επίσημη σχέση σου δεν το ξέρει φυσικά γιατί θα σε είχε χωρίσει κιόλας. Όμως η άλλη κοπέλα το ξέρει ότι εσύ έχεις σχέση. Εννοείται, γιατί είμαι ειλικρινής και τη έχω πει. Και τι λέει. Τι λέει, δυστυχώς το έχουμε κάνει κιόλας. Τι? Το έχουμε κάνει κιόλας, δυστυχώς. Τι, ποιο? Τι ποιο έχουμε κάνει, κανονική. Βρε εσύ, Πέτρο, μην τρέχεις. Σου λέω ότι η άλλη κοπέλα το ξέρει ότι εσύ έχεις σχέση και σου λέω τι λέει. Λέει ρε παιδί μου ότι okay, εγώ δεν έχω πρόβλημα, πάμε να συνεχίσουμε αυτό που έχουμε τέλος πάντων. Αυτό έχει πει. Είναι και πολύ άσχολη. Το πρωί κοιμάται, το βράδυ δουλεύει. Βλεπόμαστε δύο-τρεις φορές την εβδομάδα. Ναι, δύο-τρεις φορές την εβδομάδα. Ωραία. Εσένα ρε παιδί μου σε γεμίζει αυτή η κοπέλα, η άλλη. Γιατί το κάνεις έτσι και καλά ξεβοπίδημα. Τι? Δεν ξέρω αν με έχει να με γεμίζει, αλλά το θέμα είναι ότι έχω κολλήσει. Αυτό είναι το θέμα. Και θέλω. Να ξεκολλήσω, τι να κάνω. Αρχικά, κοίτα να δεις τώρα κάτι σοβαρά. Γιατί εγώ θέλω να το πω αυτό το πράγμα. Αλήθεια, γιατί οι φίλοι μου με κοροϊδεύουνε. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο, εντάξει, δεν είναι για να περηφανεύομαι γι' αυτό. Άκουσε με, οι φίλοι σου πρέπει να σε κοροϊδεύουν αν σε κοροϊδεύουν. Γιατί έχεις διπλή σχέση, αρχικά. Γιατί έχεις μία σχέση 3,5 χρόνια και την κερατώνεις. Ναι. Και όχι γιατί ότι ο άνθρωπος που έχεις επιλέξει, εν πάση περιπτώσει να τραβιέσαι, είναι τρανσέξουαλ. Γιατί, οκ. Okay,
Έχει μια ιδιαιτερότητα, εν πάση περιπτώσει, αλλά από τη στιγμή που αυτός ο άνθρωπος σε τράβηξε και από τη στιγμή που αυτός ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, αυτόν γουστάρεις, τέλος πάντων, αυτόν τον άνθρωπο, αυτή την κοπέλα γουστάρεις, τέλειωσε. Είναι αυτό. Όχι, δεν νομίζω. Γουστάρω τη σχέση μου, την κανονική. Τι? Απλά γουστάρω την κανονική μου σχέση. Ναι, απλά σου έχει βγει. Αλλά το άλλο δεν ξέρω, είναι κόλλημα. Τι να σου πω. Στιγμή. Ωραία. Κοίτα να δεις, επειδή δεν είναι πολύ. Είναι πάρα πολύ επίφοβο. Είναι πάρα πολύ επίφοβο να μαθευτεί από την κοπέλα σου, την official, τέλος πάντων, η σχέση που έχεις, τέλος πάντων, με την άλλη την κοπέλα. Και το καταλαβαίνεις, αφού καταλαβαίνεις ότι με την σχέση σου, ρε παιδί μου, περνάς καλά, τι θέλεις, πάνε καλά τα πράγματα. Εγώ θα πρότεινα να μην το διακινδυνεύσεις άλλο, αφού ξέρεις ότι είναι ένα κόλλημα της στιγμής, ξέρω εγώ, και ότι θα κρατήσει. Και να χωρίσω από τη δεύτερη σχέση. Εντάξει, δεν νομίζω τώρα, τη βλέπεις δύο φορές την εβδομάδα, δεν νομίζω ότι είναι και πολύ σχέση αυτό. Οφείλω να το διαλύσουμε. Ναι. Και δηλαδή, εγώ... okay, μην το διακινδυνεύεις και μην τραβιέσαι τζάμπα και άσκοπα. Γιατί θα χάσεις και αυτά που έχεις. Όποιος πάει για μαλλί βγαίνει κουρεμένος. Συνήθως έτσι γίνεται. Συνήθως έτσι γίνεται, ναι. Οπότε και εσύ ξεκόλα και ξεκολλήστε γενικά από αυτούς τους όρους τώρα, τους πολλοί που χρησιμοποιούμε, είναι τρανσέξουαλ και με κοροϊδεύουν οι φίλοι μου. Okay, ξέρω εγώ. Και το θέμα είναι ότι είναι και κανονικό τρανσέξουαλ. Τι είναι? Δεν είναι χειρισμένο. Εντάξει, αυτή θέλεις όμως αυτό, αυτόν τον άνθρωπο τον θέλεις. Ε? Θα το κόψω. Θα το κόψεις. Δεν θα σου πω εγώ τι θα κάνεις, Βρυς Πέτρο. Εσύ θα πρέπει να επιλέξεις αν θα το κόψεις ή αν θα το συνεχίσεις ή αν θα το κόψεις με τη σχέση σου και θα συνεχίσεις με τον άλλο τον άνθρωπο. Απλώς το θέμα είναι, και αυτό που εγώ θέλω να περάσω, είναι ότι δεν πρέπει να είμαστε ρατσιστές. Και είναι πάρα πολύ σεξιστικό και πάρα πολύ άσχημο ότι είναι τρανσέξουαλ. Και τι? Από τη στιγμή που εσένα σου αρέσει και από τη στιγμή που περνάς καλά και α και ου, ξέρω εγώ. Εντάξει, είναι αυτό. Εντάξει, είναι. Ναι, είναι. Όχι, είναι λίγο περίεργο. Πάντως, σε ευχαριστώ πολύ για τη συμβουλή. Ναι, τίποτα. Κι εγώ σε ευχαριστώ που πήρες και εύχομαι να πάνε όλα καλά. Πάσε καλά, Νίνα. Bye bye, φιλάκια. Γεια. Γενικά λοιπόν, και εγώ επιμένω σε αυτό το πράγμα. Όλοι είμαστε άνθρωποι, όλοι έχουμε τα ίδια δικαιώματα. Όλοι λοιπόν έχουμε δικαίωμα στον έρωτα, έχουμε δικαίωμα στην αγάπη, έχουμε δικαίωμα στα πάντα. Πρέπει να υπάρχει ισότητα και γενικά νομίζω ότι αυτοί οι όροι και αυτοί οι χαρακτηρισμοί πλέον είναι πάρα πολύ, είναι τουλάχιστον ξεπερασμένοι. Και είναι θέμα χημίας, είναι θέμα συναισθημάτων. Δεν πρέπει να κολλάμε σε τέτοια ζητήματα και δεν πρέπει. Κάτι έχω πάθει με το ρο. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υποτασσόμαστε στα κοινωνικά πρέπει. Αυτό. Δεν πρέπει στα πρέπει, αλλά έτσι είναι. Δηλαδή πρέπει να πηγαίνεις εκεί που σε θέλει η καρδιά σου, πρέπει να ερωτεύεσαι τον άνθρωπο που νιώθεις, εν πάση περιπτώσει, έλξη, και πρέπει να είσαι με τον άνθρωπο που εσύ θες να είσαι. Όχι με τον άνθρωπο που σου επιβάλλει η μαμά σου, ο μπαμπάς σου και η γειτόνισσα. Τέλος. Είναι κάποια πράγματα που είναι στάνταρ και πρέπει να είναι έτσι. Και πρέπει. Τι έχει γίνει τώρα με το πρέπει? Κολλάω κατά καιρούς με λέξεις ανά εκπομπή, χρησιμοποιώ μία λέξη συνέχεια. Λοιπόν, επανέλχομαι τώρα στο θέμα μου. Έχει μείνει ένα τέταρτο ακόμα. Θα μείνουν μάλλον για ένα τέταρτο ακόμα οι γραμμές μας ανοιχτές. 2-11-55-55-37-5-38 και ας χτυπήσει επιτέλους το τηλέφωνο ξανά. Γιατί είναι πάρα πολύ εθιστικό, να ξέρετε αυτό, να μιλάς με τον κόσμο. Από ένα σημείο και μετά το θες κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Και λοιπά, λοιπά, λοιπά. Εγώ να θυμίσω το θέμα μας. Το θέμα μας είναι ο φόβος της δέσμευσης. Και πώς αυτό, ρε παιδί μου, σας έχει σκάσει, αν σας έχει σκάσει, αν το νιώθετε ή αν δεν το νιώθετε, τέλος πάντων. Έχουμε ήδη αναλύσει κάποιες περιπτώσεις και πάμε να ακούσουμε τώρα η επόμενη γραμμή, αν φοβάται τη δέσμευση ή αν δεν τη φοβάται. Γεια σου, γραμμή μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γιώτη με λένε. Γεια σου, Γιώργο. Γιώτη. Γιώτης. Γιώτη. Α, Γιώτης από το Παναγιώτης. Όχι ακριβώς, αλλά κοντά από είναι. Από πού? Θα ήθελα να μην πω αν γίνεται. Ωραία, δεν πειράζει, ναι. Παίρνω γιατί έχω ένα προβληματάκι. Για ψυχολογικού δηλαδή. Και θα ήθελα βοήθεια. Ναι, θα ήθελα και εγώ να σε βοηθήσω, αν μου πεις. Γενικά έχω ένα πρόβλημα με τις γυναίκες. Με τις γυναίκες? Ναι. Τι πρόβλημα έχεις, τι σου κάνανε? Δεν ξέρω πώς να έρθω σε επαφή όταν έρθει η ώρα και η στιγμή. Τι εννοείς? Όταν έρθει η στιγμή του
του ξέρεις τώρα, εκεί είναι να βγάλω τα ρούχα μου, υπάρχει ένα θέμα. Φοβάσαι, ντρέπεσαι και ξαναντίνεσαι. Όχι, έχω κάτι σαν μειονέκτημα. Τι μειονέκτημα έχεις? Και με κοροϊδεύουν. Σε κοροϊδεύουν και σένα. Τι γίνεται, ναι. Όλοι με τα μειονεκτήματά σας, τα ανατομικά, παίρνετε με ένα τηλέφωνο. Για να το ακούσω. Εγώ δεν θα το έλεγα για μένα μειονέκτημα, αλλά έχω πρόβλημα ψυχολογικό. Σοβαρό με αυτό. Ναι. Είμαι μικρός. Είμαι μικρός πολύ. Εντάξει, ωραία. Και δεν θα ήθελα... Και σκαλώνεις αυτό. Τι? Δεν ξέρω πώς θα το έπαιρνε μια γυναίκα αυτό το πράγμα. Ρε παιδί μου, δεν έχεις φτάσει ποτέ στη σκηνή την ακατάλληλη. Με γυναίκα όχι, για να δεις πώς το παίρνει. Όχι, όχι. Μια φορά που ήμουνα κοντά. Ναι, κοντοζύγωνες. Επειδή με πειράζει πάρα πολύ το θέμα, είμαι πολύ συναισθηματικός. Mm-hmm. Άρχισα να κλαίω. Ναι. Σηκώθηκε και έφυγε. Όχι, εγώ σηκώθηκα και έφυγα. Α, αυτή έκατσε. Δεν θυμάμαι γιατί εγώ έφυγα. Είδες που αυτή θα έκατσε, λογικά, και εσύ το δημιουργείς το πρόβλημα μόνος σου. Και τι πρόβλημα δεν υπάρχει, μάλλον. Και κάθεσαι και κλαις και ρεζιλεύεσαι. Γιατί κλαις, τι κλαις. Και μη λυπάσαι που βραδιάζει. Δεν ξέρει κανένα το όνομά μου, εντάξει. Τι. Γι' αυτό είπα ότι με λένε Γιώτη, δεν ξέρει κανένα το όνομά μου. Mm-hmm. Αλλά δεν ξέρω τι να κάνω. Λοιπόν, όπως έχω ξαναπεί σε μια παρόμοια περίπτωση, τέλος πάντων, που είχε κρούσει την πόρτα μου. Ότι, κοίτα να δεις, υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που έχουν πολύ πιο σοβαρά ανατομικά προβλήματα από το δικό σου. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν μέλη, που δεν έχουν χέρι, που δεν έχουν πόδι, που δεν έχουν μάτι, ξέρω εγώ, που δεν έχουν αυτή. Και δεν απορρίπτουν τίποτα και θεωρούν ότι είναι και δυνατοί και ότι και φυσικά είναι έτσι για να κάνουν κάτι παραπάνω με γυναίκα και παντρεύονται και κάνουν από εδώ και κάνουν από εκεί. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το παίρνετε τόσο κατάκαρδα. Είναι πολύ μικρό. Εντάξει, όσο μικρό και να είναι, ξέρω εγώ, αυτό είμαι. Και να ξέρεις ότι αν... Άκουσέ με λίγο. Να ξέρεις ότι αν μια γυναίκα φτάσει στο σημείο να κάνει τέλος πάντων το XXX μαζί σου, δεν θα βγάλει τη μεζούρα. Δεν πρόκειται να σου έρθει καμία με το μέτρο πάνω στο... Όσο να είναι όμως θα θέλει κάτι το οποίο να τη γεμίζει. Να τη γεμίζει, ξέρω εγώ, τι να σου πω, δεν νομίζω ότι είναι τέτοιο θέμα και δεν νομίζω ότι αν επί της ουσίας κάποια κοπέλα σε ερωτευτεί, ρε παιδί μου, θα σε ερωτευτεί για αυτό που είσαι, για το πώς νιώθει όταν είναι μαζί σου, για το πώς περνάει μαζί σου. Είμαι πολύ καλό παιδί μου. Είσαι πολύ καλό παιδί. Λοιπόν, να ποντάρεις αυτό. Να ποντάρεις αυτό στο ότι είσαι πολύ καλό παιδί και στο ότι μπορείς... Πολύ καλό παιδί, όμως το παιδί είμαι, λεφτά έχω, από καλή οικογένεια είμαι. Ωραία, μπορείς να ποντάρεις λοιπόν. Έχω, σπίτι ναι. Δικό μου, και ξαναλέω. Ότι μπορείς να ποντάρεις σε όλα αυτά, λοιπόν. Να νιώσεις δυνατός όταν πάει να σε πάρει από κάτω να σκέφτεσαι ότι κοίτα να δεις, είμαι και καλό παιδί, έχω και τον τρόπο μου, έχω και το τόνο μου και το άλλο μου, λοιπόν. Και να μην σκέφτεσαι αυτό το πράγμα. Αν η κοπέλα φύγει την ώρα που εγώ βγάλω τα ρούχα μου, εγώ τι θα πρέπει να κάνω μετά? Εγώ δεν μπορώ να ξαναπάω με γυναίκα μετά. Τι είπες? Άμα η κοπέλα τέλος πάντων το λήξει μετά από το... Άμα έχω κάποιο σκηνικό και κοπέλα το λήξει. Καμία γυναίκα δεν το κάνει αυτό. Καμία γυναίκα δεν φέρεται έτσι. Αυτά τα κάνουν οι άντρες συνήθως. Δηλαδή, εγώ από ό,τι ξέρω, ρε παιδί μου, δεν θα γυρίσει καμία να σου πει τι είναι αυτό και να φύγει. Δεν νομίζω ότι θα φερθεί κάποιο έτσι. Αλλά ακόμα και αν φερθεί, είναι πρόβλημα δικό τη. Δηλαδή, το πρόβλημα το έχει αυτή. Έχω πολλά ψυχολογικά προβλήματα. Γιατί έτσι. Τον τελευταίο καιρό αυτό το πρόβλημα που μου έχει δημιουργηθεί, παίρνω και πολλά Ζάναξ. Και έχω πολλές ζαλάδες, δεν είμαι καλά. Ναι. Και άμα μου σημειωθεί, άμα μου γίνει ποτέ κάτι τέτοιο, δεν νομίζω ότι θα το αντέξω. Ναι, και τότε δηλαδή τι, προτιμάς να μην ρισκάρεις, δηλαδή, θες να μου πεις εσύ. Όχι, θέλω να ρισκάρω, αλλά δεν ξέρω πώς να το... Θες να ρισκάρεις ή δεν θες να ρισκάρεις, βρεσί? Θέλω πάρα πολύ να ρισκάρω. Ρίσκαρε! Ξέρω... Είναι δύσκολο πολύ. Είναι τζόγος. Τι είσαι? Είναι τζόγος. Είναι τζόγος. Παίζεις τζόγο, τζογάρεις. Φουλ όλα τα πάντα. Φουλ όλα τα πάντα, αλλά στο συγκεκριμένο ζήτημα που είναι τζόγος, δεν τολμάς. Δηλαδή είναι σαν να μου λες δεν θα παίξω ρουλέτα, γιατί αν παίξω μία φορά μπορεί να τα χάσω όλα. Άλλη αίσθηση του να τα χάσεις όλα, άλλη αίσθηση του να σε απορρίψει μια γυναίκα. Κάνεις δουλειά και είσαι ακόμα στην τσίτα. Είναι το ίδιο, ρισκάρεις. Και στο ένα ρισκάρεις και στο άλλο ρισκάρεις και ή τρως τα μούτρα σου ή βγαίνεις νικητής. Είναι πολύ απλά τα πράγματα.
Ναι, αλλά τρως τα μούτρα σου τον τζόγο και ξαναπαίζεις τζόγο. Άμα τα φας τα μούτρα σου στη γυναίκα, εγώ δεν θα ξαναπάρω. Άμα τα χάσεις όμως όλα, δεν θα έχεις τι να παίξεις. Κάποια στιγμή θα ξαναπάρουμε λεφτά, θα ξαναπαίξουμε. Μπορεί και όχι. Δηλαδή, νομίζω ότι το πολυαναλύουμε το πράγμα και δεν έχει και τόσο νόημα, βρέσει. Φίλε μου, νομίζω ότι δεν έχει κανένα νόημα. Εμένα η γνώμη μου είναι αυτή, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι καθαρά στο κεφάλι σου. Πρέπει να το αποβάλεις και πρέπει, ρε παιδί μου, να συνεχίσεις φυσιολογικά τη ζωή σου, να κάνεις τέλος πάντων τα κουμάντα σου από εδώ, τα κουμάντα σου από εκεί. Και όταν βρεθεί ο κατάλληλος σου άνθρωπος, είναι σίγουρο ότι δεν θα κολλήσεις αυτό. Όχι, όχι, θα το κοιτάξω να το κάνω. Να το κοιτάξεις. Νομίζω κάπως έχω δει εσένα πάντως, να ξέρεις. Και εσύ νομίζεις ότι κάπου με έχεις δει. Και εγώ δεν ξέρω αν και εγώ, αλλά κάπως έχω δει εσένα. Δεν ξέρω, βρε εσύ, φίλε μου. Σφινώ κάπου. Κάπως έχω δει εσένα, κάπως σε ξέρω. Κάπου με έχεις δει, κάπου με ξέρεις και εσύ. Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω. Μπορεί και να έχει τύχει. Σου ξέρω. Στο? Σου σφινώ. Ναι, δεν ξέρω, μπορεί. Γενικότερα γυρνάω από εδώ, γυρνάω από εκεί και εγώ κυκλοφορώ. Εντάξει, όχι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Ναι. Θα το προσπαθήσω. Θα να το προσπαθήσεις. Καλή προσπάθεια. Καλά γκολ. Φιλάκια. Γεια, γεια, γεια. Λοιπόν, μην κολλάτε γενικότερα. Αν όντως είστε, ρε παιδί μου, εκεί έξω και αντιμετωπίζετε επί της ουσίας τώρα και επί πραγματικού τέτοια προβλήματα, είτε είναι ανατομικής φύσεως τέτοιας, είτε είναι ανατομικής φύσεως από την άλλη, δηλαδή ό,τι τέτοιο θέμα έχετε, μην κολλάτε. Και μιλάω στους ανθρώπους που όντως, και δεν τονίζω, όντως αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα, γιατί είναι τουλάχιστον ηλίθιο να θίγουμε τέτοια ζητήματα για πλάκα. Δηλαδή, ηλίθιο τουλάχιστον. Όταν υπάρχουν άνθρωποι που έχουν όντως σοβαρά προβλήματα τέτοια και όταν λέω ότι υπάρχουν άνθρωποι που όντως είναι ανάπηροι, που είναι κουτσί, που δεν έχουν πόδια, που δεν έχουν χέρια και τους βλέπεις ότι δεν πτωούνται και συνεχίζουν τη ζωή τους κανονικά, τότε λυπάμαι, αλλά πρέπει να το ράβουμε από ένα σημείο και μετά, γιατί είναι μερικά θέματα που στο σπίτι του κρεμασμένου τέλος πάντων δεν μιλάς για σκηνή. Και αν όντως μας ακούνε τέτοιοι άνθρωποι, λοιπόν, καταλαβαίνουν ότι δεν πάμε καλά. Ή είναι στραβός ο γυαλός, ή εμείς στραβά αρμενίζουμε. Και πάμε να ακούσουμε ένα τελευταίο τραγούδι, έτσι για να αλλάξει το ρου. Όχι, δεν θα ακούσω τραγούδι, θα ακούσω γραμμή. Λοιπόν, ας δώσουμε λίγα λεπτά στον Κώστα να επικοινωνήσει με τη γραμμή. Χτυπάνε τα τηλέφωνα. Όποιος πρόλαβε, παιδιά, 2-11-55-55-37 και 5-38 και κάπου εδώ νιώθω και σαν το τζογκαράκι. Δεν έχουμε γραμμή, στραβώ αυτό όσο είναι και οι γραμμές. Πάμε στο επόμενο κομμάτι και γυρνάμε. Τα νιάτα κι τσαχπινιά, κρίμα το μπόι σου καλέ. Άντρας δυο μέτρα σαν το κουκλί, να ζητιανεύεις το φίλι. Μια γυναίκα σε παίρνει βολτά και σε έχει κάνει να κλαις. Κάνε πέρα γυναίκες, θα βρεις να σ' αγαπήσουν πολλές. Σε παίρνει βότα και δε σου ρίχνει ματιά. Και γέλανε μαζί σου όλοι οι άντρες στη γειτονιά. Κράτα μια στάλα εγωισμό, μυαλό δε σου μείνε καλέ. Κι αν δε σε θέλει κάνε στροφή κι ο κόσμος πια δεν θα χαθεί. Μια γυναίκα σε φέρνει βολτά και σε έχει κάνει να κλαις. Κάνε πέρα γυναίκες, θα βρεις να σ' αγαπήσουν πολλές. Thank you.
μαζί σου όλοι οι άντρες στη γειτονιά. Τέλειο κι αυτό. Και πολλές φορές το έχουμε αφιερώσει αυτό σε πολλούς, εν πάση περιπτώσει, άντρες, γυναίκες, γενικά είναι ένα αγαπημένο κομμάτι. Και πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα, μ' ακούτε? Καλησπέρα, σας ακούμε. Νίκος λέγομαι. Γεια σας. Καλησπέρα σας, πρώτη φορά παίρνω στην εκπομπή σας. Ναι. Μας έχεις τρελάνει, ρε παιδάκι, μες, τι γίνεται να... Εσύ που είσαι σωστά, Τσάνελ, που ήσουν εσύ πιο παλιά να... Του κουλού σήμερα. Του κουλού. Λοιπόν, όχι, δεν ήμουν ποτέ στο Star Channel. Σου εύχομαι να πας. Σας ευχαριστώ. Να σου πω. Να μου πείτε. Τι είσαι εσύ τώρα, εσύ. Πολύ όμορφη κοπέρα, ρε παιδί μου. Σας ευχαριστώ. Ε? Σας ευχαριστώ, λέω, σας ευχαριστώ. Πολύ όμορφη κοπέρα. Σας ευχαριστώ. Μπράβο, μπράβο. Σας ευχαριστώ. Για πες τώρα, τι γίνεται τώρα εκεί πέρα, τώρα, να πούμε τι γίνεται εκεί. Τι φάση παίζει εδώ. Ναι, ναι. Εδώ τι βλέπετε εσείς. Τι προβλήματα έχει ο κόσμος εκεί με τα ερωτικά του και αυτά, ε. Ναι. Εγώ έχω πρόβλημα τώρα που έχω τα γάθη με σένα να πούμε. Τι, πώς θα το λύσουμε αυτό να πούμε. Τι έχετε. Έχω πρόβλημα. Να πούμε. Έχω τα γάθη με σένα τώρα, τι θα γίνει. Από πού είστε, μεσιέ. Τα Καλύβια. Από τα Καλύβια. Ναι. Ωραία, εξαιρετικά. Και πόσο ετών είστε. 31. Μου είπατε πώς λέγεστε. Νίκος. Νίκος, μου είπατε. Παντρεμένος. Όχι, ποτέ. Λογοδοσμένος. Ποτέ. Αραβωνιασμένος. Ποτέ, δεν θα κάνω οικογένεια ποτέ. Λέστερος, λοιπόν. Μόνο τζόγο παίζω εγώ, τίποτα άλλο. Παίζετε κι εσείς, ε. Τα πάντα, ό,τι υπάρχει. Σκυλιά, γατιά, υποδρόμια, κίνο, στοιχήματα. Όλα. Τα πάντα. Όλα. Τα πάντα. Ό,τι παίζει κανείς, καλό είναι, φίλε μου. Ναι, τώρα αλλάζουμε θέμα να πούμε. Τώρα εσύ τώρα τι θα γίνει τώρα από... Τι θέλετε να γίνει. Δεν ξέρω πώς θα σε δούμε τώρα εσένα τώρα. Πού είσαι εσύ. Με βλέπετε κάθε Τρίτη και Τετάρτη στο Web TV της Τζούγκλας. Ε? Μόνο στην τηλεόραση. Ορίστε. Μόνο στην τηλεόραση λέω. Τρίτη, Τετάρτη, 11:00. Μόνο εκεί θα σε βλέπουμε. Πού θέλετε να με δείτε, κυριέ μου. Και ζωντανά. Και ζωντανά, ζωντανά με βλέπετε. Live είμαστε. Ρε παιδάκι μου, ενώ σε δούμε από κοντά να δούμε. Πού θα σε δούμε από κοντά εσένα. Πού θα με δείτε από κοντά, ελάτε να στήσετε καραούλι κάτω από το στούντιο. Τι να σας πω. Γάμα, πού είναι το στούντιο. Δίνω ιδέες, Κωστάκη, δίνω ιδέες. Γιατί, κακό είναι. Να σας πω, μεσιέ, το θέμα το σημερινό το ξέρετε. Όχι. Είναι ο φόβος της δέσμευσης. Ποιος. Ο φόβος της δέσμευσης. Στο τσακ. Δεν δεσμεύομαι, θέλω να παίζω τζόγο μόνο, δεν θέλω τίποτα. Δεν παντρεύομαι, δεν παντρεύομαι, δεν οικοκυρεύομαι, λέει ο κύριος Νίκος. Ορίστε. Να παίζω τζόγο, τα πάντα να πω. Να παίζετε, κυριέ μου, να παίζετε. Αφού σας ευχαριστεί, αφού περνάτε ωραία, να παίζετε. Να πάντα, τι έχω διαλύσει δύο σπίτια εγώ, να έχω πουλήσει τα πάντα. Έχετε ξεκληρήσει. Να έχω τώρα, δεν υπάρχει σάλιο. Σάλιο δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει σάλιο, κατοστάρικο. Τα έχουμε φάει όλα. Σάλιο κατοστάρικο, τίποτα. Και πώς παίζετε, με δανεικά. Πάμε και παίρνουμε την Μπαρσελόνα διπλό να πούμε και μας γίνεται άσος ανάποδα όλα. Τέτοιο κακό σας συνέβη, τέτοιο κακό. Τι να κάνω. Βαρύ το φορτίο σου, φίλε. Εγώ εκεί πέρα στο στούντιο, μια μέρα να σε δω εκεί πέρα, έτσι. Τι. Άρθω εγώ εκεί στο στούντιο, μια μέρα να σε βρω. Καλέ εσύ, το στούντιο είναι μακριά, εσύ δεν έχεις άλλο. Πώς θα βάλεις βενζίνη. Έχουμε, θα βρω, εντάξει. Α, για βενζίνη έχεις. Να πιάσω κανένα κίλο αύριο να πούμε κανένα κατοστάρι και θα έρθω. Τέλεια. Σου εύχομαι λοιπόν πολλά κέρδη, φίλε μου. Πολλά κέρδη. Ε? Να μου έρθει εκεί εσύ αύριο. Να μου έρθει με ελικόπτερο από τα κέρδη. Αύριο θα είσαι εκεί εσύ. Η εκπομπή Nina's Night προβάλλεται ζωντανά κάθε Τρίτη και Τετάρτη, 11:00. Τρίτη και Τετάρτη. Αύριο είναι Πέμπτη. Αύριο είναι Πέμπτη, ε. Πέμπτη. Εντάξει, θα σε πάρω την Τρίτη τηλέφωνο, να σου πω εκεί. Να με πάρει, να με πάρει. Άντε, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Γεια σου, καλό ξημέρωμα. Γεια σου. Γεια σου. Έχω και τα τυχερά μου, όπως βλέπετε. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Διπλή θα φύγω από εδώ κι εγώ, σου λέει. Θα πάω κατευθείαν στον κύριο Πόλε και στις Αυστραλίες, στα εξωτερικά. Ωραία. Λοιπόν, πήγε μία Νταν. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος μας και για σήμερα και για αυτή την εβδομάδα.
Ωραία περάσαμε, ωραία τα είπαμε, ακούσαμε τα κουλά μας, ακούσαμε τα στραβά μας, ακούσαμε και τα αληθινά μας, τα κανονικά μας λοιπόν. Όλα, όλα τα έχει ο Μπαξέρης και πραγματικά νομίζω ότι η ατάκα που αξίζει, που αρμόζει σε αυτόν εδώ τον τοίχο είναι αυτή. Από όλα έχει ο Μπαξέρης. Περάστε, για περάστε, για περάστε, αγοράστε και δοδομάστε λοιπόν. Γιατί τρελάθηκε το αφεντικό σήμερα, εντελώς με εντελώς. Και www.facebook.com, κάθετος Νίνα Σνάιτ είναι η σελίδα μου στο Facebook. Μπαίνετε, κάνετε τα like σας, κάνετε τα τερτύπια σας, τα τσαλίμια σας, τα κόλπα σας. Στέλνετε μηνύματα για τις ατάκες, στέλνετε μηνύματα αγάπης, μηνύματα συμπαράστασης, μηνύματα κλαθμού, μηνύματα οδυρμού. Ό,τι έχει λοιπόν ο καθένας, στέλνει σε αυτή την ωραιότατη σελίδα στο Facebook. Νίνα Σνάιτ, το search κανονικότατα με απόστροφο. Εγώ και ο Κωστάκης μου, ο αγαπημένος μου Κωστάκης λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ, Κωστάκη. Καλά θα είμαι, με αυτά που ακούω δεν ξέρω. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα είμαστε μαζί σας την επόμενη Τρίτη στις 11 Νταν. Μέχρι τότε ελπίζω να έχω δεήσει και εγώ να έχω βρει καμιά καλή ατάκα έτσι εισάξει αυτήν εις εδώ. Αν δεν έχω τώρα δεν θα σας φανεί και πολύ κάπως να βγω με τον ίδιο τοίχο για διπλή εβδομάδα. Τώρα ο άλλος κράτησε και κάνα 4 εβδομάδες. Ο προηγούμενος δεν έχει πρόβλημα, δεν έχουμε εμείς τέτοια θέματα. Λοιπόν, μέχρι την επόμενη Τρίτη να περνάτε υπέροχα, να γελάτε, να ονειρεύεστε, εν πάση περιπτώσει, να κάνετε τα σχέδιά σας, να περνάτε μία τρέλα από μένα και τον Κωστάκη. Πολλά πολλά φιλάκια την επόμενη Τρίτη στις 11. Done!